Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι ακόμη ένα Basketball Night Show όπως κάθε Δευτέρα. 10 με 12 θα πάμε μαζί με ειδήσεις, αναλύσεις και συνεντεύξεις σήμερα γύρω από το χώρο του μπάσκετ. Καλησπέρα, Σπάι. Καλησπέρα, πώς καλή είσαι? Εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα να πούμε. Έχουμε και δύο συνεντεύξεις έτσι που τις χρωστούσαμε. Έχουμε δύο συνεντεύξεις τις χρωστούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με δύο εξαίρετους Έλληνες προπονητές, τους οποίους σε λίγη ώρα θα τους έχουμε κοντά μας. Θες να το αποκαλύψεις? Που έχουν και κάτι χαρακτηριστικό. Είναι ο προπονητής του Λαβρίου, ο Χρήστος Σερέλης, και ο προπονητής του Προμηθέα Πάτρας, ο Μάκης ο Γιατράς. Είναι δύο εξαιρετικοί προπονητές, οι οποίοι κάνουν και μια εξαιρετική πορεία φέτος, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα και αυτό το οποίο θέλουμε να θίξουμε σε αυτή την εκπομπή σήμερα είναι η σχέση αυτών των δύο ανθρώπων που είναι αρκετά χρόνια φίλοι και το ήθος το οποίο αντιμετωπίζουν όλες τις καταστάσεις στα γήπεδα και τα λοιπά, κάτι το οποίο το έχει ανάγκη το μπάσκετ. Επίσης να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη Άρη για το θέμα της ΚΑΕ Άρης και τα λοιπά. Είχαμε περάσει και από εκεί για λίγο έτσι για να κάνουμε ένα μικρό ρεπορτάζ, να τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Έχουμε επίσης μόλις τελείωσε το ντέρμπι των Ελλήνων της Ρωσίας, η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη κέρδισε την Κίμκι του Γιώργου Μπαρτζόκα 90-71. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στη VTB με πρωτιά εκεί στην πρώτη θέση βαθμολογίας, πάλι με Έλληνα προπονητή, του Δημήτρη Πρίφτη, που είναι πρώτος στη βαθμολογία με την Ούνιξ Καζάν. Σταθερά, ε. Ναι, οι Έλληνες διαπρέπουν παντού. Θα αναφερθούμε επίσης στην τελική είσοδο την ομάδα οι Πάπιες του Πεκίνου στην οκτάδα στο Final Four του κινέζικου CBA. Η ομάδα μου. Την τρίτη θέση θα αναφέρουμε που κατέκτησε ο Παναγιώτης Γιαναράς στο Κατάρ με την ομάδα του Κατάρ Club. Μεγάλη επιτυχία και για τον Παναγιώτη και για άλλους Έλληνες. Μην τα αποκαλύψεις. Θα τα πούμε όλα. Κράτα και κάτι για τη συνέχεια. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε ένα μουσικό με τους... περισσότερο. Μουσικό, ναι, διαφημιστικό. Εντάξει. Κάνε διαφημιστικό για να μην κάνουμε στο 10:30 μετά. Όχι, εντάξει, θα το αποφύγουμε. Θα το μην ακούμε. Ωραία. Είμαστε στον αέρα αυτή λοιπόν, τη στιγμή. Νομίζω τους έχουμε όλους. Καλησπέρα, coaches. Μας ακούν οι coach? Ναι, καλησπέρα. Να ανεβάσουμε λίγο τον κύριο Μαγιατρά τη τέτοια του. Ο κύριος Σερέλης μας ακούει? Ακούω. Ωραία, τώρα, και εμείς σας ακούμε. Εσείς μας ακούτε? Εγώ σας ακούω κανονικά. Μπράβο, κύριε Γιατρά. Ο Χρήστο, μας ακούς εσύ? Εσένα σ' ακούω, τον Μάκη δεν τον ακούω βέβαια, έτσι. Τώρα τον ακούτε? Νομίζω τώρα τον ακούτε. Μίλα ρε Μάκη. Ναι, καλησπέρα σε όλους σας. Τώρα ακουγόμαστε όλοι. Λίγο ακούω, ωραία. Κάτι. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Καταρχήν σας ευχαριστώ και τους δύο για την μεγάλη τιμή που μας κάνατε να είστε σήμερα κοντά μας. Πραγματικά για μένα είναι προσωπική τιμή και με μεγάλο σεβασμό έτσι αντιμετωπίζω αυτή την συνέντευξη. Να σας πω και τους δύο συγχαρητήρια για τη μεγάλη πορεία που κάνουν και οι δύο οι ομάδες σας και να σας πω και συγχαρητήρια για τις νίκες σας του Σαββατοκύριακο. Μιλήστε κι εσείς όμως γιατί μόνο εγώ μιλάω. Να ξεκινήσω με το Μάκη το φίλο μας. Μάκη. Ναι. Πόσα χρόνια κρατάει αυτή η φιλία με τον Χρήστο? Κρατάει πολλά χρόνια. Είχαμε γνωριστεί το 2007. Είχαμε πάει στη σχολή Β κατηγορίας. Εκεί τον γνώρισα πρώτη φορά. Και από τότε όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια, πιστεύω, μια διεθνή φιλία. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τις επιτυχίες του Χρήστου. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά, είναι όλα τα χρόνια. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι ταπεινός,
δεν έχει πολλά λόγια και νομίζω ότι η πορεία του Λαυρίου έχει ταυτιστεί με το όνομα Χρήστος Σερέλης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Χρήστο, τι έχεις να πεις για το Μάκη, γιατρά? Κοίτα να δεις, τώρα τα είπε καλά ο Μάκης. Εννοώ ότι, όπου είπε Χρήστος βάλε Μάκης και τα αντίθετο, κατάλαβες. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν νομίζω, πραγματικά είχαμε γνωριστεί στη σχολή. Από την αρχή, από τη σχολή, κάναμε παρέα έτσι, ανταλλάσσαμε απόψη στο μπάσκετ, χωρίς να έχουμε πιο πριν κάποια σχέση. Και όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι είμαστε πλέον φίλοι σε αυτό το χώρο και αυτός είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία και με τον Προμηθέα ακόμα μεγαλύτερη και πριν τον Προμηθέα και σε άλλες ομάδες και είμαι χαρούμενος επίσης για αυτόν. Σε προγενέστερη εκπομπή είχα θίξει εκείνη την εξαιρετική συνέντευξη τύπου που δώσατε από κοινού μετά το παιχνίδι το Λαύριο Προμηθέας. Μάκη, εγώ ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που ζεις με ένταση το μάτς. Η σφιγμή είναι στο 400. Πώς μετά από αυτό το παιχνίδι και παρότι η ομάδα του Προμηθέα έχασε και το παιχνίδι, παρουσιάστηκες έτσι στη συνέντευξη τύπου, έτσι θέλω να μας το περιγράψεις αυτό λίγο. Εντάξει, νομίζω ότι μέσα στο παιχνίδι σίγουρα όλοι οι προπονητές έχουμε ένταση και όλοι το ζει ο καθένας. Μπορεί κάποιοι να μην φαίνεται, εγώ να είναι έτσι, είναι και ο χαρακτήρας μου. Να φαίνομαι λίγο πιο εκδηλωτικό. Αλλά όταν τελειώνουν τα παιχνίδια και όταν έχει χάσει ένα παιχνίδι από μια ομάδα δίκαια, το οποίο παίχτηκε ένα πολύ ωραίο μπάσκετ, κέρδισε δίκαια το Λαύριο. Και αυτά που είπα εκείνη τη στιγμή ήταν αυτά που πίστευα και αυτά που ένιωθα. Δεν ήταν ότι είχα τη φιλία με τον Χρήστο. Ναι. Ήταν το Λαύριο, είχε μια υγεία, είχε ένα πολύ ωραίο. Πολύ κόσμο στο γήπεδο, με πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Παίχτηκε νομίζω ένα πολύ ωραίο μπάσκετ. Ήταν καλύτερο εκείνη την ημέρα το Λαύριο, κέρδισε δίκαια και είπα αυτά που πίστευα. Πραγματικά το παιχνίδι Λαύριο Προμηθέας ήταν μια διαφήμιση για το μπάσκετ. Θέλω από την πλευρά σου, Χρήστο, αν θυμάσαι, να μας πεις έτσι ένα γεγονός στα παιχνίδια μεταξύ σας, γιατί έχετε παίξει αρκετές φορές, νομίζω, αντίπαλοι με τον Μάκη. Έτσι, κάτι που θυμάσαι, έτσι, κάτι ευχάριστο, κάτι χαρούμενο, κάτι κωμικό, έχεις κάτι να μας πει. Κοίτα, καταρχάς θα σε στεναχωρήσω, θα σου πω ότι ευτυχώς για μας δεν έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια αντίπαλοι. Υπάρχει ένα γεγονός που δεν γίνεται συχνά, αλλά δεν ξέρω τώρα πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Δεν έχει να κάνει ούτε με το Μάκη, ούτε με εμένα, ούτε με τον αγώνα. Γιατί δεν έγινε τελικά ο αγώνας, οπότε άστο. Πραγματικά, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Βεβαίως, πάρα πολύ καλά σ' ακούμε, πάρα πολύ καλά. Ωραία. Επειδή είμαστε φίλοι πραγματικά και είναι πραγματικό αυτό που σου λέω, όσο και αν χαίρεσαι να πεις με ένα φίλο, συγχρόνως δεν νιώθεις και πολύ καλά. Δεν είναι πολύ ευχάριστο πάντα να πεις με ένα φίλο απέναντι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα να παίξουμε και πάρα πολλά παιχνίδια αντίπαλοι. και το εννοώ αυτό. Εγώ πάντως βλέπω στα play-off, μπορεί να βρεθείτε και στα play-off, έτσι όπως πάει το πράγμα. Δεν είναι πολλά παιχνίδια, το να είναι 2-3-4, εντάξει δεν είναι πολλά, γενικά το λέω. Σωστό. Λοιπόν, να σας παραδώσω και τους δυο στον Κωνσταντίνο που είναι δίπλα μου και είναι ο δημοσιογράφος της εκπομπής, γιατί εγώ όπως ξέρετε είμαι ο χαβαλές της εκπομπής, έτσι. Λοιπόν, να σας κάνει και τους δυο ερωτήσεις για τις ομάδες σας, για αυτά τα εξαιρετικά δημιουργήματα που πραγματικά χαιρόμαστε όλοι οι μπασκετικοί της Ελλάδος για αυτό που βλέπουμε. Και εγώ θα το πω γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές από εδώ και για την εξαιρετική εικόνα την οποία παρουσιάζουν τα γήπεδά σας. Έχω έρθει και στην Πάτρα να δω τον Προμηθέα στο παιχνίδι με τον Άρη. Ήρθα και στο Λαύριο την επόμενη μέρα και είδα το Λαύριο ΑΕΚ. Πραγματικά συγκινούμε από την εικόνα την οποία παρουσιάζουν τα δύο γήπεδα, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς πραγματικά ευρωπαϊκά. Επειδή παίζετε και ευρωπαϊκό μπάσκετ, συνδυασμένο αυτό με την ευρωπαϊκή έτσι, εικόνα των γήπεδων σας, σας δίνω συγχαρητήρια και σε εσάς και στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνε, το λόγο. Μετά από τέτοιο πρόλογο ανεβάζεις ψηλά τον πήχη βέβαια. Εγώ θα πάω στα πιο πρόσφατα έτσι και πιο αγωνιστικά. Μια πρώτη ερώτηση στον coach γιατρά.
για την νίκη στο κόντρα στον Φάρο, στο τελευταίο παιχνίδι. Για το παιχνίδι γενικότερα. Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Υπήρχε μια διαδικασία όλη την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Φάρος είχε κάποια προβλήματα, ότι οι παίκτες κάναν αποχή μια μέρα. Αυτό είναι, ξέρεις, και είναι κάτι επικίνδυνο. Mm-hmm. Κερδίζεις και είσαι ήρωας, χάνεις, μιλάω για τους παίκτες του Φάρου, όπως σας φαινόταν, χάνεις, μας φαίνεται, τα προβλήματα και τα οικονομικά, οπότε εμείς έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι, έπρεπε να, έχουμε, να δείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα, γιατί αν θέλαμε να πούμε ότι είχε αξία η νίκη που κάναμε τον ΠΑΟΚ, έπρεπε να πάμε να κερδίσουμε και στη Λάρισα. Μια ποιοτική ομάδα, με καλούς Έλληνες παίκτες, είχε ενισχυθεί με δύο ξένους, ο ένας έπαιξε πρώτη φορά τον Άγνωστο σε εμάς, ο άλλος είχε παίξει, ο Φέντερ είχε παίξει λίγα λεπτά με τον Πανιόνιο. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, είναι πιο δύσκολο γιατί είχαμε με Καστρατερίδητα τον Έλλης δύο μέρες. Mm-hmm. Μας τύπησε ο Λίποβι μέσα στο παιχνίδι, έπαιξε μόνο για 6 λεπτά. Από εκεί και πέρα βρεθήκαν κάποια παιδιά σε καλή μέρα και μπορέσαμε στο τέλος το δεκάλεπτο, επιβάλαμε το ρυθμό μας. Δεν άντεξε ο Φάρος μέχρι το τέλος και νομίζω στο τέλος κερδίσαμε σχετικά εύκολα. Mm-hmm. Είχαμε νίκη και για το Λαύριο αυτή τη βδομάδα, κόντρα στα Τρίκαλα. Θέλετε, κύριε Σερέλη, να μας πείτε λίγο και εσείς δύο λόγια για το παιχνίδι? Εντάξει, το είπα και στην συνέντευξη που υπήρχε μια ανισότητα σε αυτό το παιχνίδι. Τα Τρίκαλα κατέβηκαν με 9 μονοπαίχτες, χωρίς τους δύο ξένους, στο 4-5 που παίξαν τα τελευταία παιχνίδια. Ήταν πιο εύκολο το παιχνίδι για μας, έγινε και πιο εύκολο. Πήγαμε στο ρυθμό που θέλουμε να πηγαίνουμε τα παιχνίδια στην έδρα μας και προφανώς τα Τρίκαλα δεν ήταν εύκολο να ακολουθήσουν. Οφείλω όμως να πω και νομίζω ότι είναι το σημαντικό ότι παρόλο που παρουσιάστηκαν με 9 παίχτες τα παιδιά των Τρικάλων, θεωρώ ότι έχουν πράγματα να δουν από αυτό το παιχνίδι θετικά. Mm-hmm. Και παρόλο που και τα Τρίκαλα ακούγονται διάφορα ή προβλήματα ή δεν ξέρω εγώ τι, εγώ είναι μια ομάδα που ενδεχομένως θα μπορεί να αντιδράσει. Και δεν το λέω ούτε για να κρυσώ στο χάμπι για τα παιδιά, επειδή έγινε αυτό το σκορ. Λέω αυτό που πιστεύω. Αν δεν το είχα δει, δεν θα το έλεγα καν. Να σου πω την αλήθεια, Χρήστο, και να συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ τα Τρίκαλα, παρότι χάσανε μεγάλη διαφορά, τα είδα πιο βελτιωμένα σε αυτό το παιχνίδι από προηγούμενα παιχνίδια. Το λέω ειλικρινά. Δηλαδή είδα. Εντάξει. Αυτό που έχει σημασία είναι μέσα στο παιχνίδι βλέπεις κάποιες αντιδράσεις, κάποια πράγματα που συμβαίνουν σε αντίπαλη ομάδα και τι καταλαβαίνεις αν υπάρχει. Αν αυτή η ομάδα θα βγάλει αντίδραση ή όχι. Αυτό που εγώ θέλω να πω, άσχετα από τα τεχνικά, γιατί η αλήθεια είναι, σας είπα, ότι υπήρχε μεγάλη ανισότητα και ήταν δύσκολο να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικά, ότι η ομάδα μέσα έβγαζε στοιχεία ομάδας που δεν το έχει παρατήσει. Αυτό θέλω να πω. Συμφωνώ. Εγώ αυτό είδα. Συμφωνώ. Ωραία. Μιας και αναφερθήκαμε και στον Φάρο αλλά και στα Τρίκαλα τώρα. Μια ερώτηση και για τους δύο, για το ελληνικό πρωτάθλημα και το επίπεδό του γενικότερα, έτσι, πώς το βλέπετε εσείς από τη μεριά σας? Ας ξεκινήσω, Μάκη, σου μίλησε και να συνεχίσω. Έλα, Μάκη, το λόγο. Ευχαριστώ, ναι, ευχαριστώ. Νομίζω ότι από αυτά που ακούω, εγώ φέτος είναι πρώτη χρονιά που κοτσάρω ομάδα Α1, από αυτό που ακούω από όλους τους προπονητές, λένε φέτος ότι είναι ενισχυμένο το πρωτάθλημα, ότι είναι πιο δύσκολο τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία είναι πιο ενισχυμένη από τα προηγούμενα χρόνια. Ο Άρης μπορεί να έχει τα προβλήματα οικονομικά, αλλά νομίζω ότι όταν ξεκίνησε και έφτιαξε την ομάδα, υπήρχε μια ποιοτική. Θα μπορούσε να φτιάξει μια ποιοτική. Δεν ξέρω τώρα τι συνέβησαν και τι έχουν γίνει στην πορεία. Ο Κολοσσός Ρόδου, το Ρέθυμνο, η Κίμη, εμείς το Λαύριο, δείχνουν ομάδες που κάτι έχουν ανεβάσει το επίπεδο, νομίζω, του πρωταθλήματος. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε και τη συνέχεια. Έχει ακόμα παιχνίδια, θα δούμε συνέχεια γιατί γίνονται αλλαγές. Σκοπός είναι να συνεχιστεί μέχρι το τέλος να είναι ποιοτικό το πρωτάθλημα και να μην δούμε ομάδες να διαλύονται, ομάδες να έχουμε αλλοιώσεις αποτελεσμάτων, δηλαδή αλλοιώσεις πρωταθλήματος. Να υπάρχουν ομάδες που να ξεφυγώσουν στο τέλος. Πολύ σημαντικό. Και να έχεις πάθει κάποιες ζημιές σε κάποια παιχνίδια, κάποιες ομάδες, κάποιες άλλες να περάσουν έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Μάκη. Κύριε Σερέλη. Εγώ νομίζω ότι όντως, αν μιλήσω για τα τρία χρόνια που βρίσκομαι στην Α1 με την ομάδα, mm-hmm. θεωρώ ότι φέτος είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όντως υπάρχουν ομάδες, αρκετές ομάδες που έχουν ανεβάσει το επίπεδό τους, σαν τη δική μας, σαν την Κίμη,
ο Προμηθέας ακόμα είναι σε καλύτερο επίπεδο από πέρσι. Οι σταθερά καλές ομάδες της επαρχίας παραμένουν να είναι καλές. Βλέπουμε ο Κόρυβος, παρόλο που δεν ξεκίνησε καλά, έκανε δύο μεγάλες νίκες τώρα. Δηλαδή, βλέπετε ότι έχουν φτάσει σε νίκες που δεν είχε φτάσει τα προηγούμενα χρόνια. Και οι δύο ομάδες που είναι τελευταίες έχουν ήδη τρεις νίκες. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες, δηλαδή, οι χαμηλές μέχρι και περίπου αυτές που θα φτάσουν στην τέταρτη-πέμπτη θέση έχουν ανεβάσει επίπεδο. Και θεωρώ ότι η μόνη ομάδα που δεν βρίσκεται στο επίπεδο που θα περιμέναμε όλοι μέχρι τώρα είναι η ΑΕΚ. Και αυτό έχει κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, γιατί υπάρχει εκεί ένα γκρουπ ομάδων που μιλάνε, τι να πω, θεωρητικά μέχρι και την τρίτη θέση. Εντάξει, τις δύο ομάδες, το Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό, πάντα την βγάζουμε απ' έξω, παραμένουν ένα από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και αυτό δεν αλλάζει. Παρόλα αυτά, αν τελείωσες Χρήστο, να προσθέσω, ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και θα φέρω παράδειγμα και το δικό σου το παιχνίδι που πήγες μέσα στον Παναθηναϊκό και πήγες σε δύο παρατάσεις, θα φέρω παράδειγμα και την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη που έβλεπα το παιχνίδι του Μάκη με τον Ολυμπιακό, πλέον οι ομάδες αυτές, οι δύο πολύ μεγάλες ομάδες πραγματικά, ζορίζονται. Να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει και στον ΠΑΟΚ. Έτσι, γίνονται ήττες πλέον από τις μεγάλες ομάδες. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ακόμα. Ίσως θα τους είπα και στο IT το εσύ πριν 15 μέρες. Ναι. Εντάξει, δεν έγινε, αλλά το χαρήκαμε όλοι πραγματικά και δεν νομίζω ότι ακόμα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θέλουν κόντρα, γιατί αυτό τους κάνει καλύτερους και στην Ευρωλίγα, έτσι. Φυσικά, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση να μπορούσαμε κάποιες ομάδες να πλησιάζανε στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αλλά ας μην προτρέπουμε, είναι ξεκάθαρο ότι επειδή αυτές οι ομάδες δεν έχουν ακολουθήσει σε budget ψηλά τις υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκας, ενώ τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και τα roster τους, όσο και αν είναι γεμάτα σε σχέση με εμάς, δεν είναι γεμάτα σε σχέση με τα πολύ δύσκολα πρωταθλήματα που έχει η Ευρωλίγκα, θεωρώ ότι σε αρκετά παιχνίδια παρουσιάζονται κουρασμένες ή άδειες από ενέργεια και κενές. Και αυτό μερικές φορές όταν παίζουν κάποια παιχνίδια με ομάδες που είναι αθλητικές, μπορούν να τρέξουν και μπορούν να έχουν κάποιο λόγο στο παιχνίδι και μπορούν να προσπαθήσουν να επιβάλλουν κάποια πράγματα στο παιχνίδι, να τους δυσκολεύουν. Εγώ, ας πούμε, για το Προμηθέας που είπες, Ολυμπιακός, εμένα δεν έχει να κάνει το εντυπωσιακό και το πάρα πολύ ευχάριστο σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν, αν με επιτρέπει και ο Μάκης να το πω δηλαδή, γιατί δεν είναι η ομάδα μου Προμηθέας, δεν ήταν μόνο το ότι ο Προμηθέας έπαιξε καλά, είναι ότι επέστρεψε από ένα 18-43. Σωστό. Ναι, μα εκεί δείχνει. Μπράβο. Ας πούμε στο 39 να πάει το παιχνίδι να πλησιάσει. Σωστό. Επέστρεψε στο πρώτο ημίχρονο του από το 18-43. Σωστό. Τα πράγματα δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Και ως προς αυτό, ναι, για τις ομάδες αυτές τις δικές μας είναι μια πρόοδος. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι πρόοδος για την Κίμη που έπαιξε χθες στα ίσια τον Ολυμπιακό και στο ημίχρονο ήταν 46-46. Εννοείται, δεν το συζητάω καθόλου. Έτσι, είναι τεράστια πρόοδος για μένα αυτό, έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Σωστό. Σε ένα διαφορετικό και πιο ανταγωνιστικό, όπως είπατε, πρωτάθλημα, η στόχη του Λαβρίου και του Προμηθέα θα μπορούσε να είναι μέσα στους στόχους και μία έξοδος στην Ευρώπη, είναι στα βασικά πλάνα. Ποιος πρέπει να απαντήσει? Πείτε με, και οι δύο. Ας ξεκινήσω ο Χρήστος. Μίλα. Κοιτάξτε, εμείς νομίζω ότι οι στόχοι μπαίνουν στην αρχή του πρωταθλήματος. Εμείς, σαν στόχο φέτος, είχαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω από πέρυσι. Νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Τώρα, αν έρθει κάτι καλύτερο, νομίζω ότι η ομάδα είναι έτοιμη και από τις γηπεδικές εγκαταστάσεις και από τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο. Έχουμε φτάσει σχεδόν μέσα στο 3.000 εισιτήρια, που είναι μεγάλο το νούμερο. Έχουμε κοντά στα 2.000 διαρκείας. Φαίνεται ότι ο κόσμος αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια. Ο κόσμος της Πάτρας έχει χρόνια να βγει η ομάδα στην Ευρώπη. Από τον μπάσκετ της Πάτρας, το θέλει. Τώρα, αν θα τα καταφέρουμε, θα δείξει ο χρόνος. Σίγουρα, αν έρθει, δεν θα πούμε όχι. Mm-hmm. Κύριε Σαρέλη. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα κρυφτώ. Σε καμία περίπτωση, στην αρχή του καλοκαιριού, δεν είχα στο μυαλό μας ότι αυτή τη στιγμή θα είμαστε στη θέση που βρισκόμαστε και θα κοιτάζαμε, ας πούμε, το θέμα της Ευρώπης. Έχω ξαναπεί ότι ό,τι σαν ευκαιρία σου δίνεται στη ζωή, θα πρέπει να προσπαθήσεις να το παίρνεις, γιατί δεν ξέρεις αν θα σου ξαναδοθεί ποτέ. Οργανωτικά, να το πω, σαν πόλη, σαν γήπεδο, σαν γενικότερη ατμόσφαιρα,
δεν μπορώ να πω ότι η ομάδα μου δίνει, όχι η ομάδα, όλο το κλίμα γύρω από την πόλη, μπορώ να πω ότι είναι έτοιμη να παίξει στην Ευρώπη. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ με σιγουριά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αγωνιστικά το τμήμα, το αγωνιστικό κομμάτι, δεν θα κάνει τα πάντα για να τερματίσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό επιτευχθεί, γιατί σας είπα και πάλι, δεν ήταν κάτι το οποίο υπήρχε σαν σκέψη το καλοκαίρι ή το Σεπτέμβρη, θα πρέπει από εκεί και πέρα πάρα πολλοί φορείς μέσα στην πόλη, είμαστε μια διαφορετική πόλη από την Πάτρα και ομάδα από τον Προμηθέα, να δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Διότι αν γίνει μια τέτοια επιτυχία, η απόφαση που θα ληφθεί μετά για να παίξει έναν τέτοιο ομάδα στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρή και να βασίζεται πάντα στα βήματα τα οποία κάνει το Λαύριο, που πρέπει να κάνει μικρά-μικρά βήματα και σταθερά. Μάκη, δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Μας κάλυψες. Μάκη, ναι. Φαντάζεσαι Champions League του μπάσκετ Λαύριο Προμηθέας, κομισάριος θα έρθω σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν γλιτώνεται με τίποτα, ε. Φαντάζεσαι. Νομίζω αυτό για να γίνει θα πρέπει να παίξουμε σαν πλοίο. Λοιπόν, Champions League του μπάσκετ, να συμμετέχουν και οι δύο ομάδες και να κληρωθούν μαζί δηλαδή. Αδερφέ, θα έρθω κομισάριος και στην Πάτρα και στο Λαύριο. Σας το υπόσχομαι και θα περάσουμε υπέροχα, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, είπαμε. Να ονειρευόμαστε, δεν μπορεί να μας απογορεύσει κανένας. Είμαστε, δεν κάνουμε επαγγελματική συνέντευξη, κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα. Έτσι τώρα κάναμε και κάποιες ερωτήσεις. Σπύρο, γιατί... Σπύρο. Έτσι κι αλλιώς, εμείς... άμα είναι να γίνει αυτό, όταν, δεν νομίζω να έχει κανείς πρόβλημα, χαρούμενοι θα ήμασταν, αλλά θα έρθει και στα δύο παιχνίδια, και στο Λαύριο Προμηθέας και το Προμηθέας Λαύριο, γιατί φαίνει σγούρι και στις δύο ομάδες. Ναι, εννοείται ότι θα έρθει και στα δύο, βεβαίως. Βεβαίως. Να έχουμε από μία νίκη, εντάξει. Τουλάχιστον έτσι ακριβώς. Πραγματικά σας ευχαριστώ και τους δύο. Έτσι που μιλήσαμε και είπαμε ωραία πράγματα για τον μπάσκετ. Θα πω στο Μάκη το γιατρά ότι θα ζηλεύει την επόμενη Τετάρτη, γιατί θα είμαι παρέα με τον φίλο στο Χρήστο εδώ στη Θεσσαλονίκη, που τον περιμένουμε να το φιλοξενήσουμε στο παιχνίδι Άρης Λαύριο. Έτσι, κύριε Μάκη, θα σας στέλνουμε μηνύματα. Απλώς ο φίλος μας ο Χρήστος δεν βγαίνει από το ξενοδοχείο να τον πάρουμε, έτσι να πάμε και σε κανένα καλό ταβερνείο της πόλης να του τα γνωρίσουμε εδώ πέρα. Αλλά ευελπιστώ ότι το καλοκαίρι θα έρθετε παρέα και θα περάσουμε ωραία εδώ στην πόλη, γιατί ξέρεις ότι η πόλη μας μπορεί στα μπασκετικά της να μην είναι τόσο καλά τα τελευταία φέτος δηλαδή ειδικά, αλλά στα ταβερνία είμαστε οι καλύτεροι νομίζω, έτσι. Και στα μπασκετικά μια χαρά είστε. Περνάνε κάποιες οι ομάδες, έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Έτσι, έτσι. Στήριξη χρειάζεται την ώρα που είναι στα καλά, είναι όλοι χαρούμενοι. Έτσι. Και είναι όλοι στήριξη χρειάζεται και όλα θα γίνουν. Έτσι. Υγεία, να έχουμε υγεία όλοι και όλα θα γίνουν. Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο για τον χρόνο σας. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μας που σας είχαμε και τους δύο κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τιμή ήταν και δικιά μας και να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά και από τους δύο προπονητές. Να πω, επειδή με ακούνε οι προπονητές, ότι έχουν χαιρετίσματα από πολλούς συναδέλφους τους που στέλνουν μηνύματα εδώ, αλλά ιδιαίτερα έχουν χαιρετίσματα από τον Δημήτρη τον Κυριακού από την Νεβάδα, ο οποίος τους ακούει εκεί στην Αμερική και τους στέλνει τους χαιρετισμούς του. Έτσι, λοιπόν. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με όλο τον πλανήτη, όπως είναι πει. Το BBC των μπασκετικών, όπως μας είπε. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διάλειμμα έτσι να και πάμε. Να ξεκινήσουμε μετά τη ροή κανονικά. Έτσι, ακριβώς. Θες, είσαι πολύ καλός και στις πάσες. Τι γίνεται να πω. Μια μέρα θα σε αφήσω μόνο σου να κάνει. Θα τα διαλύσω όλα. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα τεχνικά θέματα. Έτσι. Γιατί από τα μηνύματα που λαμβάνω εδώ,
Μας ακούνε πάρα πολλοί προπονητές και μάλιστα στείλανε χαιρετισμούς στους συναδέλφους που μιλούσανε. Ο Παναγιώτης ο Γιαναράς, τον οποίο του λέω και χρόνια πολλά στον αέρα γιατί έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Λοιπόν, και σε σένα που είχε. Χθε είχα τα γενέθλιά μου, να είμαι καλά. Ο Γιάννης ο Τσιρογιάννης, ο Φώτης ο Τεκανός, ο Λίνος ο Γαβριήλ, ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής, ο Λιβαδιώτης, ο. Χαμός γίνεται. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Ανέφερα των προπονητών. Σταθερή να στείλω τα φιλιά μου στον Τάσο που μου στέλνει μήνυμα. Στο φίλο μου στην Καλαμαριά. Τον Αντώνη από το Λαδοφάναρο που έχει στείλει ήδη 3 μηνύματα. Σάββατο 3:30 ώρα το μεσημέρι τρώμε στο Λαδοφάναρο, κύριε Αντώνη. Ήδη έκλεισα τραπέζι ραδιοφωνικά. Δεν είπες που είδα τη φωτογραφία και λέω πήγες. Αντώνη είδε τη φωτογραφία με τα κεράκια και νόμιζε ότι ήμουνα σε σένα και λέει πήγες στο Λαδοφάναρο. Μου λέει ο Γιάννης χωρίς, ο Κωνσταντίνος χωρίς να με ειδοποιήσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έτοιμος. Μιλάμε για μπάσκετ. Φτάνει τόσο. Γιατί πριν τι λέγαμε. Ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Σαββατοκύριακου. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το καλύτερο παιχνίδι ήταν το Κόρυβος Ρέθυμνο. Ήταν εξαιρετικό παιχνίδι. Ήταν μαγική. Θες να ξεκινήσω από αυτό δηλαδή. Βέβαια, από αυτό. Ωραία. Να ξεκινήσω και ξέχασα να το πω και στους δύο προπονητές που είχαμε στον αέρα. Το είχα σημειώσει και δεν τους το είπα. Βιάστηκες. Εγώ έλεγα θα πάμε και μετά το διάλειμμα, αλλά μας έκοψες πάνω στο καλό. Είχαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, 102-97 στη δεύτερη παράταση. Ναι. Και για πρώτη φορά θα πω ότι ο MVP δεν ήταν από την ομάδα που κέρδισε. Για μένα. Ήταν ο Στέφαν Μούντι, ο οποίος έκανε όργια, 44 πόντους και 4 assist, ήταν εξαιρετικός, πήγε να το πάρει μόνος του. Στο τέλος η ομάδα του Κόρυβου κέρδισε. Τέτοια παιχνίδια νομίζω θέλουμε να βλέπουμε στην Α1. Ο Μούντι έβαλε 18-19 βολές. Και για να απαντήσω και στο φίλο μου το Στέλιο που μου παρακολουθεί και μου στέλνει μηνύματα, και η διαιτησία αρίστευσης στο παιχνίδι, επειδή το είδα το παιχνίδι, τη διετσία στο συγκεκριμένο παιχνίδι βάζω άριστα 10. Και αυτό όλο το πακέτο λοιπόν συμπληρώνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μπάσκετ. Ξέρεις ότι δεν πουλάμε που λέμε. Είμαστε οι μόνοι που λέμε καλά για τη διετσία και δεν λέμε ποτέ αρνητικά. Δεν πουλάμε καθόλου εμείς. Δεν πειράζει, μην πουλάμε. Εγώ θέλω να τονίζω το καλό. Δυστυχώς στη χώρα μας διαφημίζουμε το κακό. Διαφημίζουμε τον κακό γιατρό, τον κακό αστυνομικό, τον κακό παπά. Κανείς δεν διαφημίζει τον καλό γιατρό, τον καλό αστυνομικό και τον καλό παπά. Εγώ λοιπόν θα διαφημίζω τους καλούς διαιτητές. Αυτοί που παίζουν καλά, μάλλον. Ήταν πάρα πολύ καλή διαιτησία στο παιχνίδι Κόρυβος Ρέθυμνο. Εγώ θεωρώ ότι αρίστευσε. Για να πούμε και για τους πρωταγωνιστές, εκτός του Στεφάν Μούντι, ο Ντάνιελς με 16 και ο Γιαννόπουλος με 12 ξεχώρισαν από την ομάδα του Ρεθύμνου, η οποία έχασε στη δεύτερη παράταση. Πόσλεϊ 21, Κάρσον 20, Ντεκόζ 18, Χάινς 15 ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν από την ομάδα του Κορύβου. Τους φοβάμαι στο επόμενο μάτς και τους δύο. Εντάξει. Το επόμενο μάτς είναι σε 15 μέρες. Έτσι κι αλλιώς Σαββατοκύριακο έχουμε All-Star Game, οπότε... Αυτό θέλω να μου πεις μετά και για All-Star Game. Θέλω ανάλυση. Δεν θα... Εγώ θα κάνω δικό μου All-Star Game του Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα. Λοιπόν, είναι ευκαιρία, θα είναι μπάσκετ όμως, All-Star Game. Ευκαιρία να ασχοληθώ λίγο και με τους φίλους μου και με τη γυναίκα μου το Σαββατοκύριακο. Τραπέζι All-Star Game. Γιατί είναι. Όλα τα Σαββατοκύριακα ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε. ΑΕΚ Άρης. Η ομάδα της καρδιάς σου πάλεψε. Πάλεψε πώς, σαν ο Δαβίδ με τον Γολιάθ, μου φάνηκε αυτό. Όχι, πάλεψε. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η ΑΕΚ για μια ακόμα φορά δεν θεωρώ ότι έπαιξε καλά. Ήταν μετριότατη για αυτό το ρόστερ που έχει. Και είχε blackout αρκετά στο μάτς. Νομίζω ότι ο Άρης μάζεψε τα κομμάτια του και μπήκε στο γήπεδο και πάλεψε το παιχνίδι. Με κορυφαίο τον Τζαϊρέλη με 18 πόντους και 6 rebound, ο οποίος ήταν πραγματικά μαγικός. Τον ακολούθησαν σε συμμετοχή, σε αξιόλογες συμμετοχές, ο Μάρας με 11 πόντους, ο Δευτέρης ο Μποχωρίδης με 7 πόντους και 6 rebound, και νομίζω ότι ξεχωριστή μνήμα θα πρέπει να κάνω για σήμερα στον Μπουλιανίτη. Ο οποίος είχε πάρα πολύ σοβαρή παρουσία. Έπαιξε μεστά.
προσπάθησε για την ανατροπή και η ομάδα του Άρη με τον Μπουλιανίτη μέσα, που είναι πραγματικά το πιο original playmaker εκεί, έφτασε το παιχνίδι στους 2 πόντους. Mm-hmm. Ο Στέλιος με 5 πόντους και 6 assist νομίζω ότι περνάει στους διακριθέντες. Mm-hmm. Και για την αμυντική του προσπάθεια. Από την άλλη πλευρά, για την ΑΕΚ, ο Λαρετζάκης με 11 πόντους 6 assist, ο Μπάρλο με 11, ο Μαυροϊδής με 10, ο Καβαδάς με 12. Ήταν αυτοί οι οποίοι ξεχωρίσαν. Ο Καβαδάς ήταν αρκετά καλός. Ήταν καλός. Ναι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ, θα τα πούμε και στην επόμενη για το θέμα του Champions League, θα πρέπει να ψάξει να βρει ο φίλος μας ο Dragan Sakota τι φταίει σε αυτό το πράγμα, γιατί η ΑΕΚ μπορεί να κερδίζει τα παιχνίδια, αλλά όπως και στα Τρίκαλα, όπως και με τον Άρη, αλλά δεν, το άκουσες και από τον προπονητή Σερέλη, δεν είναι αυτό το οποίο εκφράζει, αυτό το οποίο έχει πληρώσει ο πρόεδρος για να παίξει μες στο γήπεδο. Σαν να μην έχει ταυτότητα, δεν είναι η ΑΕΚ. Εντάξει. Κάθε παιχνίδι της δεν είναι και διαφορετικό, κάθε επίθεση διαφορετική. Περίεργη μου φάνηκε. Εγώ τους εύχομαι στην ΑΕΚ την Τετάρτη, τρίτη Τετάρτη θα το δούμε μετά, παίζει στο Champions League με την Bayreuth και θέλει κάποιο συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσει, θα τα πούμε αυτά, να περάσει, αλλά πρέπει να προβληματιστούν στην ΑΕΚ, γιατί πραγματικά εγώ το είπα και πριν 15 μέρες ότι η ΑΕΚ θα τερματίσει τρίτη στο τέλος της ημέρας, αλλά θα πρέπει να προβληματιστούν στην ΑΕΚ για την συγκεκριμένη, για τις συγκεκριμένες εμφανίσεις ομάδος. Πού να πάμε στο επόμενο παιχνίδι? Πάμε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Έχεις λησάξει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πάμε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ό,τι θέλει ο φίλος μου ο Αριανός. Είδες, εγώ είμαι Αριανός, αλλά ζητάω ΠΑΟΚ συνέχεια. Λοιπόν, πήγες. Νίκη για τον Παναθηναϊκό, 74-91. Πήγες? Τι έκανα? Όχι. Δεν πήγα γιατί... Είχες δουλειά. Είχαμε δουλειές. Σωστό. Για 15 λεπτά είχαμε ντέρμπι. Μετά η ποιότητα του Παναθηναϊκού έκανε τη διαφορά. Με έναν φοβερό επιθετικό πλουραλισμό ο Παναθηναϊκός καθάρισε το μάτς. Ο ΠΑΟΚ πάλεψε 15 λεπτά. Μετά δεν το άφησε, προσπάθησε. Πιστεύω ότι όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ και η ομάδα και ο προπονητής και η διοίκηση έχουν το μυαλό τους στο παιχνίδι της Τρίτης με τη Βένσπιλ, το οποίο κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εκεί ήταν πολύ και... λογικό και πολύ φυσιολογικό. Και θα δούμε, θα είμαστε όλοι πνευματικά τουλάχιστον κοντά στην προσπάθεια. Κάθε ελληνική ομάδα έτσι και του ΠΑΟΚ. Και εσύ σαν Αριανός ακόμα θα είσαι πνευματικά. Είμαι. Έτσι, μπράβο. Δεν είμαι. Και πήγα να πω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν και γεμάτος από την νίκη με την Νεπτούνας. Μέσα στην εβδομάδα. Ναι, ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός έπρεπε να αντιστρέψει το κλίμα από την Ήτα. Από την Ήτα στην Μπάμπερκ του Ηλία Γκατζούρη. Κάνει ζημιές στην Μπάμπερκ. Είμαι Έλληνα προπονητή. Ναι. Πόσο, μια εβδομάδα τώρα? Έχει, όχι, παραπάνω από. Έχει 20 μέρες που είναι ο Ηλίας προπονητής εκεί. Γιατί το είχαμε πει και στην προηγούμενη. Είχε ένα πρόβλημα υγείας ο Τριγκέρη και τον αντικαθιστά αυτή τη στιγμή ο Ηλίας. Πού πάμε? Δεν ξεχωρίζει κάποιο παίκτη έτσι? Βεβαίως. Τζάκσον και Γκος με 16-18. Εγώ βάζω και τον Γκόνιαρη με 12 πόντους στους διακριθέντες. Από εκεί και πέρα μίλησε για τον επιθετικό πλουραλισμό του Παναθηναϊκού, που μιλάμε για Αντετοκούμπο 13, Καλάθης 11, Γκάμπριελ 14, Ντένμον 11, Κέισι Ρίβερς 9, Παπάς 10, Λεκαβίτσους 9. Βλέπεις τώρα όλοι αυτοί, θα εξάρω τη συμμετοχή και την παρουσία του Γκάμπριελ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ όριμο στο παιχνίδι του. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο Γκάμπριελ χθες. Πάρα πολύ. Ανέλπιστα. Όχι. Ήταν πάρα πολύ καλός. Μου άρεσε ο Γκάμπριελ. Αυτό το περίμενες ότι θα κάνει τέτοια καλή εμφάνιση ο Γκάμπριελ? Είναι καλός παίκτης ο Γκάμπριελ. Ο Γκάμπριελ, αν έπαιζε σε μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, θα παραμιλούσαμε. Σε αυτό το επίπεδο που ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, στέκεται και νομίζω ότι δικαίως στέκεται. Είναι καλός παίκτης ο Γκάμπριελ για μένα. Να σε πάω τώρα στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός Κίμη, μιας και το είπαμε, το αναφέραμε κιόλας. Πάμε Ολυμπιακός Κίμη. Με τους δύο προπονητές. Το αναφέραμε και είπαμε 46-46 ημίχρονο. 93-78 τελικό. Η ανάρτηση που έκανε ο Αλέξανδρος ο Θεοδόρου, ο ιός του ιδιοκτήτη της ομάδος της Κίμης, τα λέει όλα. 46-46 λέει τώρα ας γίνει ό,τι θέλει. Η Κίμη έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το έχουμε πει για την Κίμη.
Έχουμε πει για τη δουλειά που κάνει ο Γιάννης ο Καστρίτης εκεί. Εκεί μη παρουσιάζεται πάντα σωστή και βελτιωμένη. Κόντρασε και σε ένα καλό Ολυμπιακό. Σε ένα καλό Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν και. Να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση, θα μας κόψουν. Πάρα πολύ φτιαγμένος από την πολύ μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαξε. Έτσι. Τη διέλυσε τη Φενέρμπαξε, τη μπαίνει ο Ολυμπιακός. 25 πόντους. Και είχε πλουραλισμό στο παιχνίδι του Ολυμπιακός. Πάλι, μα δούμε. Εντάξει, και η Κίμη έχει πλουραλισμό. Γιατί, ναι, κοίταξε, αλλά η Κίμη έπρεπε να έχει σε αυτό, ναι, το μάτσο. Η Κίμη Ολυμπιακός... τώρα, εκτός από τον Μακφάντεν που ξέφυγε στους 21, mm. Μανολόπουλος 13, Κάμερον Τζόνς 9, Τσαγκαράκης 8, Λετζέλ Σμιθ 9. Δηλαδή είχε παιδιά τα οποία ήταν στο παιχνίδι, παίξανε. Από εκεί πέρα τον Ολυμπιακό να πω ότι ο Ντολιόπουλος ο μικρός έχει 11 πόντους. Αυτό σημαντικό, να βλέπουμε νέα παιδιά στο μπάσκετ. Λέω για τον Ντολιόπουλο, όπως είπα και για τον Μπουλιανίτη. Αυτά τα παιδιά τα θέλουμε εμείς στο μπάσκετ, να δούμε καινούργια πρόσωπα. Σπανούλης 15, Μιλουτίνοφ 15, Γουίλτζερ 11, Ρόμπερτς 15. Αυτά έχω να πω για το παιχνίδι. Με κεκτημένη ταχύτητα ο Ολυμπιακός. Ναι, όχι. Από τη Φενέρ. Στεκόμαστε λίγο παραπάνω στην Κίμη και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού μπορεί να λένε τώρα, αλλά σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Κίμη θέλουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα της Κίμης. Όχι πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός, έτσι. Είναι αυτό που είπες, ναι, σίγουρα, και είναι αυτό που είπες και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ότι πλέον οι ομάδες το παλεύουν μέχρι το τέλος. Και κόντρα στον Ολυμπιακό, έτσι, και στον Παναθηναϊκό. Έτσι, συμφωνώ. Όχι μόνο εκτός με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Αυτή είναι και η διαφορά φέτος. Πάμε στο Κολοσσό. Κολοσσός Πανιώνιος. Δίκαιη νίκη για τον Κολοσσό. 70-62. Αλλά ο Πανιώνιος μαχητικότατος. Είπαμε ότι ο Ζιάγκος και τα παλικάρια εκεί θα το πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους. Μπρέι 21, Γουέρ 10, Σχίζας 9, οι κορυφαίοι από την ομάδα του Κολοσσού. Κράβιτς 10, Νταλό 10, Τσούπκοβιτς 11, Σαρικόπουλος 11. Ήταν οι κορυφαίοι από την ομάδα του Πανιωνίου. Βάλει και δίπλα ρεύτα. Και ο δίπλαρος ο οποίος ανεβαίνει συνέχεια. Σταθερά κάθε φορά. Συμφωνώ. Λέμε για το δίπλαρο. Συμφωνώ. 7 και 8 και 10. Συμφωνώ. Απλά θέλω. Πες μου. Λίγο περισσότερο χρόνο συμμετοχή για το δίπλαρο. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Αν έχουν τα παιδιά αυτά υπομονή, θα το πάρουν αυτό. Θες να πούμε, αν και τα είπαμε, τα αναφέραμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, να πούμε και τα δύο μάτς. Φυσικά θα τα πούμε. Λίμωνο. Των Σταχτοπούντων. Δεν είναι πλέον, δεν είναι σταχτοπούτες. Για το Φάρος Προμηθέας 81-89 έγινε μεγάλο παιχνίδι. Μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ήταν κόντρα μεγάλη. Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Προμηθέας πάτησε γκάζι. Το γνωστό τετράγωνο του Προμηθέα ενισχύθηκε και από το Σαλούστρο. Δηλαδή Μιλόσεβιτς, Τσουτζιαράκης, Γκίκας, Φαγέ και Σαλούστρος ήταν αυτοί οι οποίοι τραβήξαν το κάρο του Προμηθέα και το πήγανε σε... με μεγάλη ταχύτητα, θα έλεγα. Μιλόσεβιτς 12 πόντους, 7 rebound. Τζιαράκης 12 πόντους, 7 rebound. Γκίκας 11 πόντους και 10 assist, παρακαλώ. Φαγέ 16 πόντους, 4 rebound. Σαλούστρος 18 πόντους, 6 rebound. Νομίζω ότι έχει κάνει καριέρα, έχει κάνει ρεκόρ καριέρας, no, στην Α1 ο Χριστός Σαλούστρος. Και από την πλευρά της Λάρισσας η συνήθιση ύποπτη Παπαντονίου 21, Σάφτεναρ 17 και ο Φενέρ Ντιτζέι ο καινούριος 10 πόντους. Στο Λαύριο Τρίκαλα. Πάμε και στο τελευταίο. Πάω γρήγορα και εκεί. Αν και εντάξει. Είμαστε άνετοι. 117-87. Εγώ, μεγάλο μάτς και εκεί. Μεγάλο μάτς, αλλά η σκιά του μάτς είναι ο τραυματισμός του Λεγκίκα. Έχω συγκλονιστεί από αυτό, με αυτό το παιδί. Και επειδή μετά τον αγώνα μίλησα με τον Βεργίνη, έτσι λίγο τα είπαμε, ήταν συγκλονισμένος και αυτός από το τραυματισμό και επισκίασε εντελώς τη μεγάλη νίκη του Λαβρίου. Το Λαβρίο ήταν τρένο, πραγματικά τρένο, πάνω σε ράγες. 117 πόντους. Ναι, αλλά τα Τρίκαλα ειλικρινά τα είδα πολύ βελτιωμένα σε σχέση με προηγούμενο. Με το προηγούμενο παιχνίδι που είδαμε την ΑΕΚ. Παρότι είχαν λήψεις σε παίκτες, νομίζω ότι τα Τρίκαλα δεν παραδόθηκαν και δεν θα παραδοθούν. Θα δούμε στη συνέχεια εάν στηριχτεί ο Φώτης Τακιανός εκεί από τη διοίκηση, δηλαδή και ενισχυθεί με ένα-δύο παίχτες, θα δούμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα και από τα Τρίκαλα. Να πούμε ότι ο Βεργίνης ξεχώρισε μαζί με τον Γιουζέλογλου, τον Μέγερ, τον Λαμ και τον Μούρη, ήταν η πεντάδα που ξεχώρισε από το Λαύριο.
Βεργίνης με 10 πόντους, 5 ασίστ, Κιουζέλογλου 11 πόντους, Μέγκερ 19, Λαμπ 14, Μουρ 17. Από την πλευρά της ομάδας του Φώτη Ταϊκανού, που χρησιμοποίησε αρκετά νέα παιδιά, είδα τον Τάταρη, αυτό που είναι δανεικός από τον Άρη, είδα τον Σκουλούδη, είδα τον Παναγιώτη, τον Καραγιώργο, το οποίος ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, πήγε εκεί τώρα παίζει στα Τρίκαλα. Ο Τέμις ξεχώρισε με 30 πόντους, ο Λούντζης 15 και ο Φίλης 15. Γεμάτο παιχνίδι ο Τάταρης, ε. 27 ναι, όχι, λεπτά. Ο Τάταρης ήταν καλός και νομίζω έχει βρει ο Ταϊκανός τον τρόπο να τον βάζει έτσι. Αυτά τα παιδιά θέλουν καθοδήγηση και ευκαιρίες. Και βέβαια, λέει εδώ Αντώνης από το Λαδοφάναρο, ο coach είναι ωραίος και η ομάδα θα μείνει στην κατηγορία. Ευχή μας είναι και μας Αντώνη, και σου είπα να μας περιμένεις το Σάββατο, κύριε Αντώνη. Φαντάσου να είχαμε νίκη ανάμεσα από τις ομάδες Πανιόνιος, Λαύριο, και, Λαύριο Φάρο και Τρίκαλα, θα γινόταν κάτω σε βαθμολογία, γιατί έχασε και ο Άρης. Τώρα εκεί πέρα θα αν και δεν θέλω να βάζω το θα γίνει χαμός, group, θα γίνει χαμός, θα γίνει χαμός. Να πω εγώ την επόμενη αγωνιστική και να πεις τη βαθμολογία. Να πεις. Λοιπόν, η επόμενη αγωνιστική δεν θα είναι το Σαββατοκύριακο, επειδή έχουμε το All Star Game στην Πάτρα. Θα γίνει σε τρεις δόσεις, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου. Αγίου Βαλεντίνου στην μπασκέτα. Αγίου Βαλεντίνου θα είμαστε στο Άρης Λαύριο. Έτσι. Να δούμε εκεί το φίλο μας του Σερέλη, να δούμε τα παιδιά από το Λαύριο και να δούμε βέβαια και τον Άρη, έτσι εννοείται. Έχουμε Ρέθυμνο ΑΕΚ την Τρίτη και Τρίκαλα Ολυμπιακός την Τρίτη. Το ένα το μάτς είναι στις 3.30 το μεσημέρι, το άλλο είναι στις 6 το απόγευμα. Έχουμε την Τετάρτη Παναθηναϊκός Φάρος στις 5 το απόγευμα, Προμηθέας Πανιόνιος στις 6 το απόγευμα. Επίσης στις 6 το απόγευμα έχουμε το Άρης Λαύριο και το Κολοσσός Κόρυβος. Δεν μπορούσαν να το απλώσουν, δηλαδή να βάλουν τον Άρη 7, ξέρω εγώ, να το βάλουν. Ναι, γιατί θέλει να φύγει η ομάδα του Λαυρίου. Αν μετά δεν θα προλάβει τη βραδινή πτήση. Κατάλαβες, γι' αυτό γίνεται. Λοιπόν, και έχουμε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μεγάλο την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου. Κίμι ΠΑΟΚ. Μπορεί να πάω σε αυτό. Μεγάλο παιχνίδι. Και δύσκολο παιχνίδι. Γιατί. Δύσκολο, δυσκολότατο. Δύσκολο. Κοίταξε παιχνίδι. Τώρα. Έχουμε αρκετά δύσκολα παιχνίδια αυτή τη βδομάδα. Ναι. Καλά το. Από τα πιο δύσκολα είναι το Άρης Λαύριο. Έχουμε το Ρέθυμνο ΑΕΚ. Δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε το Άρης Λαύριο. Αυτό είναι. Φωτιά. Έχουμε το Κίμι ΠΑΟΚ. Φωτιά. Εντάξει. Να πούμε και τη βαθμολογία, λοιπόν, για να κλείσουμε με την Αλφα. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με το απόλυτο. 15 νίκες, ούτε μία ήττα. Ο Ολυμπιακός δεύτερος με 11 νίκες, 4 ήττες. Τρίτο το Λαύριο, 10 νίκες, 5 ήττες. Τέταρτος ο Προμηθέας, 9-6. Η ΑΕΚ μαζί με την ΑΕΚ στο 9-6. Ακολουθούν ΠΑΟΚ και Κολοσσός με 8 νίκες, 7 ήττες. Ακολουθεί το Ρέθυμνο με 7 ήττες, 8 ήττες. Η Κίμη με 6 νίκες και 9 ήττες, όπως και ο Κόρυβος. Και μετά η μάχη. Άρης με 5 νίκες και 10 ήττες. Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας Φάρος, 5 νίκες, 10 ήττες επίσης. Και Πανιόνιος και Τρίκαλα με 3 νίκες. Θα έχουμε μεγάλη μονομαχία. Θα έχουμε μονομαχία, να ξέρεις. Έχει βέβαια ακόμα το πρωτάθλημα. Έχει πολύ δρόμο. Το πρωτάθλημα, τι έχει ακόμα. Τώρα άρχισε ο δεύτερος γύρος. Έχει μάτς που θα κρίνουν πολλά. Δηλαδή τώρα το Άρης Λαύριο είναι μεγάλο μάτς. Το Κίμι ΠΑΟΚ. Όλα είναι μεγάλα μάτσα. Λοιπόν, να πότε πάμε. Το ξανά είχαμε αυτό, θυμάσαι, να είχαμε τόσο μεγάλα μάτσα. Όχι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για το πρωτάθλημα που είναι τόσο ανταγωνιστικό αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι δηλαδή που ο ΠΑΟΚ πάει στην Κίμη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Χαίρομαι που η ΑΕΚ θα πάει στο Ρέθυμνο και λέμε μεγάλο παιχνίδι, ας πούμε. Το χαίρομαι αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί ανεβάζει και την ποιότητα του μπάσκετ και το ενδιαφέρον του κοινού. Να πάμε τώρα στα ξένα πρωταθλήματα στους Έλληνες του εξωτερικού. Πάμε πριν το διάλειμμα να πεις για τους και Έλληνες. Να πάμε μετά σε διάλειμμα και να πούμε μετά Ευρωλίγκες, και Eurocup και ό,τι προλάβουμε. Γιατί σήμερα θα τα προλάβουμε. Θα τρέχουμε σαν τους Βέγκους. Λοιπόν, ξεκινάμε τα ξένα πρωταθλήματα όπως τα είχαμε από τη ΒΕΝΤΕΠΕ. Είχαμε σήμερα λοιπόν τη μεγάλη νίκη του φίλου μας του Δημήτρη Τούδη επί του φίλου μας του Γιώργου Μπαρτζόκα.
90-71. Είχαμε το Σάββατο, την Κυριακή, συγγνώμη, την πολύ μεγάλη νίκη του Δημήτρη Πρίφτη, 87-62 επί του Μίνσκ, νίκη που φέρνει την ομάδα της Ούνιξ στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της ΒΤΠ. Ακολουθεί δεύτερη με μία ήττα, δύο ήττες έχει το Κουμπάνκι Τσεσεκά και νομίζω και η Ζενίτ και στις, τώρα τα λέω απ' έξω και δεν θυμάμαι ακριβώς, και τρεις ήττες νομίζω έχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ή Κίμκι. Αυτά όσον αφορά τους Έλληνες της Ρωσίας. Να πάμε στους Έλληνες προπονητές της Κίνας, οι οποίοι είχαν μια μεγάλη ατυχία, στερήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα, είχε τραυματία τον Άρον Τζάκσον. Και ξέρεις ότι στην Κίνα παίζουν δύο ξένοι, άρα όταν σου λείπει ένας ξένος είναι μεγάλη απώλεια. Είχαμε ήττα της Beijing Dunk στη Γιανγκσού με 106-96, ήττα της Beijing Dunk στην Guangdong είναι η ομάδα του Καζλάουκας, με 109-96, κέρδισαν την Σουάν χθες 111-97. Είναι ήδη καπαρωμένη η 8η θέση που οδηγεί στα play-off και πολύ πιθανόν και να πάνε και στην 7η θέση. Με παίκτη δηλαδή με ξένο λιγότερο και 12 λεπτά και 3 μάτς. Γι' αυτό Έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους γιατί έχουν 3 βαθμούς διαφορά από τον 9ο και τελειώνει τώρα η κανονική περίοδος. Να πάμε από την Κίνα γρήγορα στο Κατάρ, που εκπρόσωπος Έλληνας εκεί ο φίλος μας ο Παναγιώτης Γιαναράς, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα, χρόνια πολλά. Είχαμε τη μεγάλη νίκη του Qatar Club επί της Γκαράφα, που τελείωσε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του Qatar Club με 81-85 και κατακτά το χάλκινο μετάλλιο και είναι με μετάλλια στο Qatar, έχοντας έναν εξαιρετικό παίκτη, τον Dyson Knight, ο οποίος με 21 πόντους, 9 rebound, 6 assist ήταν νομίζω MVP της αναμέτρησης. Να πάμε στο Λίβανο, που στην ομάδα που έχουμε τον Μπάμπι Καϊτετζίδη, Έλληνα προπονητή, η Al Riadi κέρδισε τον ντέρμπι του Λιβάνου 87-82 τη Χομέντμεν και την έπιασε στην κορυφή και είναι η ομάδα της Al Riadi πρώτη. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε στην Ισπανία, όπου η ομάδα του Φώτη Κατσικάρη, επίσης Έλληνα εκπροσώπου μας, η Μπεροστάρ Τενερίφη, κέρδισε την Μπούργος 84-76, είναι στην 7η θέση της ACB και έχει ένα βαθμό διαφορά από την τρίτη θέση που είναι η Βασκονία και δύο βαθμούς διαφορά από τη Βαλένθια που είναι στη δεύτερη θέση. Ο Κώστας Βασιλιάδης δεν αγωνίστηκε γιατί ήταν τραυματίας. Μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη του Κρις Χουγκάζ στην Τσεχία, η Πράγα, η ομάδα του, κέρδισε τη Χράντεξ με 85-61. Από εκεί φεύγουμε στη Γερμανία για να πάμε, γιατί πλέον θα αναφέρουμε τη Γερμανία. Έτσι, γιατί η Μπάμπερκ του Γκατζούρι, όσο θα λείπει ο Τριγκέρι, έχασε από την Άλμπα 81-75, αλλά μεσοβδόμαδα η ομάδα του Γκατζούρι κέρδισε τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα. Και στην Τουρκία 2, ο Στέφανος Δέδας, προπονητής και αυτός Έλληνας, με την ομάδα του Μπαξέ Σεχίρ κέρδισε μέσα στην Οσμάν Τσελίκ 71-80 και βρίσκεται ήδη στην 6η θέση της βαθμολογίας. Αυτά από τους Έλληνες. Αυτά από τους Έλληνες εκπροσώπους μας. Και έχω πει ότι και οποιοδήποτε άλλος Έλληνας εκπρόσωπος που ίσως δεν το μνημονεύουμε γιατί είναι σε μια πιο μικρή κατηγορία, δεν θυμόμαστε ή δεν το έχουμε ανακαλύψει, μας στέλνει ένα μήνυμα και εμείς θα λέμε πάντα όλους τους Έλληνες που υπάρχουν στο εξωτερικό. Από την επόμενη εβδομάδα θα μνημονεύουμε και την ομάδα του Κωσόβου, τον φίλο μας Στράτου τον Κουκλεκίδη, ο οποίος πήγε προπονητής στην θέση την οποία έχει ο Φώτης Δεκάνος. Να επιστρέφει η ομάδα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για να μην επιστρέψουμε με Ευρωλίγκα και Ευρωπαϊκά. Διάλειμμα, αρχίζουμε Ευρωλίγκα, έχουμε Euro Cup, έχουμε τρομερά παιχνίδια την άλλη εβδομάδα και είχαμε και θα έχουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πάμε και επιστρέφουμε, πάμε. Yeah. Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα. Πάμε Ευρωλίγκα.
Ευρωλίγκα. Θα ξεκινήσουμε τότε με τις ελληνικές ομάδες. Δεν πίστευα, δεν, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα δεν προέβλεψα την ήττα του Παναθηναϊκού. Πίστευα ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο Μπάμπεργκ. Κάνει ζημιές η Μπάμπεργκ φέτος. Ναι, αυτό δεν το περίμενα. Είχε αρκετές εκπλήξεις και η Μπαρτσελόνα έχασε. Εντάξει, και είχαμε είναι χρόνο, αυτό που είχαμε. Σου λέω, το έχουμε πει επανειλημμένα από αυτά τα μικρόφωνα εδώ, ότι οι ομάδες σε έναν συνεχή ρυθμό φρενήρι να παίζουν στα πρωταθλήματα της χώρα, των χωρών τους μάλλον. Έχω είδηση, απολύθηκε ο Σιτόλος από την Μπαρτσελόνα. Αυτό θα έλεγα τώρα, απολύθηκε. Ναι, ναι. Έχω είδηση. Τον έφαγε στον άνθρωπο. Τον έφαγα εγώ τον. Φάει και το Λάσο τώρα, ναι. Ο Λάσο δεν φεύγει με τίποτα, είναι εκεί με μπουλόνια ασφαλείας βιδωμένος. Ξέρουμε και εντάξει, μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα, να ξεκινήσουμε από αυτό, από το Μιλάνο στην έδρα της με 81-83 και μετά το διασυρμό της Μπαρτσελόνα το Σαββατοκύριακο στη Βασκονία για την Άσε Μπέλιγκα, και τα μαντήλια όταν κουνήθηκαν εκεί στη Βαρκελόνη προχθές. Στο Παλάου. Ναι, τελείωσε ο Σίτο. Θα δούμε τώρα, θα έχουμε και προπονητολογία, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω επικοινωνήσει τώρα και... Ας στείλουμε τώρα... κανέναν Έλληνα. Δεν έχουμε. Έχουμε. Εγώ για μένα ο καλύτερος Έλληνας προπονητής, ένας από τους καλύτερους μάλλον για να μην είναι αυτή τη στιγμή άνεργος. Ο Βαγγέλης Αγγέλου. Είναι γνώστης του αντικειμένου, εξαιρετικός και νομίζω ότι αυτός ο προπονητής κακώς δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή σε κάποια ομάδα. Τρεις δεν έχουμε. Μάνι, τρία ονόματα μου έχουν εμένα. Λέω ποιος είναι για μένα, για το επίπεδο, για ψηλό επίπεδο τώρα, έτσι. Δεν λέω τώρα, εντάξει, προπονητές μπορεί να είναι και άλλοι άνεργοι προπονητές. Λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό. Πάμε Ολυμπιακάρα, 95-70 η ομάδα του Ολυμπιακού. Πάλι καλά ήταν τόσο μεγάλη διαφορά και ο Μπράντοβιτς δεν... Ξέρω. Ξέρεις, οι κακές γλώσσες της Αθήνας, ξέρεις τι λένε. Πότε πανηγυρίζει νίκη του Ολυμπιακού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος? Πότε? Όταν είναι επί του Μπράντοβιτς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ποτέ. Ο Βασίλης Πανούλης νομίζω ότι ξεχώρισε με 19 πόντους, 3 ασίστ. Επιστρέφει σιγά σιγά. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν έπαιξε ο Σλούκας πολύ σε αυτό το παιχνίδι. 6-7 λεπτά, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, το είδα το μάτς. Ο Παπα-Νικολάου. Ο Στρέλνιξ ήταν που νομίζω αφανίσει ο ρόλος του Ολυμπιακού. Είχε 14 πόντους και 4 rebound και ο Μπρίντεζης με 12 πόντους, 7 rebound και 3 ασίστ ήταν αυτοί οι οποίοι ξεχώρισαν. Για μένα καταπληκτική άμυνα του Ολυμπιακού, περιόρισε την Φενέρ στους 70 πόντους. Σημαντικό αυτό. Και πάτησε γκάζι και νομίζω ότι ο Σφερόπουλος τον κέρδισε τον Αμπράντοβιτς σε θέμα τακτικής. 12-18 τα λάθη. Αυτό τα λέει όλα νομίζω. Τώρα είναι καλός ο Σφερόπουλος. Εντάξει, τώρα αυτά γίνονται με τους προπονητές. Τα έχουμε πει πάρα πολύ. Πάρα πολύ έτσι. Τώρα δηλαδή, άμα είσαι φίλος του Ολυμπιακού. Έκανε ένα κάρφωμα όμως ο Βέσελη εκεί, εξαιρετικός στην πρώτη περίοδο. Νομίζω ότι έτσι είναι τώρα οι προπονητές. Τώρα, άμα είσαι φίλος του Ολυμπιακού και κερδίζει τον Ομπράντοβιτς 25 πόντους, μετά έχεις δικαίωμα να βγεις και να πεις για τον Σφερόπουλο. Όχι. Είναι δυνατόν. Συμφωνώ. Λοιπόν, εντάξει, κάναμε και ο Παναθηναϊκός θα κάνει και άλλες ήττες. Εκτός από την Πάμπερ. Εντάξει, τι είπαμε, οι ομάδες παρουσιάζονται και κουρασμένες και... Ναι. Τώρα βλέπω όμως επιστροφή Σπανούλη. Και με το... και με την Κίμη και με τη Φενέρ. Εντάξει, θα πάρει φορά τώρα, δεν μπορεί να μην πάρει φορά ο Σπανούλης. Εντάξει, έχουμε πει ότι είναι ένας παίκτης ότι... βαρόμετρο είναι για τον Ολυμπιακό, ειδικά όλη η ομάδα πάει μαζί του. Έτσι. Πάμε Γερμανία. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Όταν έχεις μηδενικό το Rivers και σε πολύ κακιά μέρα το Singleton, είναι δύο παίχτες που τους θεωρώ βαρόμετρα για τον Παναθηναϊκό.
Παρά την καλή έτσι, παρουσία που είχε ο Καλάθης στο παιχνίδι. Σταθερός ο Καλάθης πάντα. Νομίζω ότι, ναι, νομίζω ότι το σκορ τα λέει όλα, 95-74. Νομίζω ότι δικαίως η Μπάμπερ κέρδισε το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι από αυτές τις είχε αυτόν τον Ρούμπι Τόγκο με 26 πόντους, πάρα πολύ καλός, και 8 rebound. Ο Ντορέλ Ράιτ ήταν καλός στους 15 πόντους. Εντάξει, σε κακιά μέρα ο Παναθηναϊκός, σε πολύ κακιά μέρα. Ο Καλάθης βέβαια μπορώ να πω ότι έκανε πάλι ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια του, αλλά δεν ήταν αρκετός. Πήγε σε ψηλό σκορ και δεν είχε, δεν βοηθούσε ούτε ο Σίγκλετον ούτε... Δεν βοήθησαν, ναι, δεν βοήθησαν. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να αφήσει αυτό το μάτς πίσω, γιατί να κοιτάξει πολλά... μπροστά, ναι. Γιατί η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος. Και ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η Ευρωλίγκα, που είναι όλοι κοντά κοντά. Συμφωνώ. Τώρα θα έχει δύσκολα μάτς. Πάμε στο ντέρμπι. Αυτό θα λέγαμε. Τσεσεκά, Ρεάλ. Εντάξει, ήταν. 93-87 ανοίξει η Τσεσεκά. Ναι. Ο Ροντρίγκεθ ήταν καταπληκτικός εναντίον της παλιάς ομάδας. 18 πόντους και 5 assist. Ο Χίγκινς ήταν επίσης πολύ καλός. Με 16 πόντους. Η Τσεσεκά είχε καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα. Είχε περισσότερες assist. Αυτό που σου λέω ότι βλέπετε τις assist των ομάδων. Για να δεις πόσο... Πώς λειτουργεί σαν ομάδα. Πώς λειτουργεί σαν ομάδα. Νομίζω ότι δίκαια κέρδισε. Το είδες στο παιχνίδι. Πολύ λίγο. Νομίζω ότι δίκαια κέρδισε η Τσεσεκά, η οποία είναι και πολύ μπροστά τώρα στη βαθμολογία. Στην... Εντάξει, είχαμε πει ότι η κλειδωμένη θέση, ναι, είναι τη Τσεσεκά. Θα... Η Φενέρ μου τα χάλασε. Θα λίγο, έχει περιθώριο η Τσεσεκά τώρα να φρεσκαριστεί λιγάκι τώρα με τη διαφορά αυτή. Ξέρεις, ξεαγχώνεται λίγο η ομάδα σε αυτές τις τέτοιες. Για να δώσει και βάση στο Ρωσικό Πρωτάθλημα. Στο Ρωσικό Πρωτάθλημα, γιατί έμεινε λίγο πίσω. Ναι. Όχι πολύ, αλλά έμεινε λίγο πίσω εκεί. Άλλο παιχνίδι τι έχουμε. Λοιπόν, έχουμε Ζαλγκίρις Μακάμπι. 99-84 κέρδισε Ζαλγκίρις. Σάρας πήρε νίκη. Εύκολα, εύκολα. Πολύ πεσμένη Μακάμπι. Δηλαδή, τη λείπουν τα ονόματα και τη Μακάμπι. Μαζί με τις, δηλαδή, Ζαλγκίρις και Μακάμπι πιστεύω. Η Ζαλγκίρις βέβαια ένα σκαλί πιο πάνω την έχω. Αλλά τη λείπουν τα ονόματα και τις δύο. Η Ζαλγκίρις πάντως είχε 5 παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Και Βιμπάγκος, στο είπα από την αρχή, ότι είναι παικτάρα αυτός ο τύπος. Ήταν στα Γκραν Κανάρια, τον ξέρω πάρα πολύ καλά, τον παρακολουθώ από όταν ήρθα από τα κολέγια στην Ευρώπη. Είναι πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός. 16 πόντους, 11 assist. Ο Τουπάν είχε 15 πόντους, ο Γιαγκούνας 17 και ο Μιλάκνης 12 και ο Μίσιτς 12. Φίλος μας ο Γιασκεβίτσος κάνει καλή δουλειά εκεί, το έχουμε δει. Κάνει κάτι... Το μάτς μπορούσε να είχε πάρει και το παιχνίδι, ναι, μες στο Παναθηναϊκό. Αυτό. Είναι στο χώρο της οκτάδος. Κάνει κακές ήττες, κάνει ήττες έτσι ανέλπιστες. Πάντως γίνεται δουλειά στις Αλγύρες. Αυτό, γίνεται πάρτε δουλειά, του καναπέκτη, δηλαδή... πάρτε καναπέκτη ο Σάρας. Είναι, ναι, εσύ επειδή είσαι και ο παδός του Σάρας. Είναι καλή κατάσταση, είναι καλή κατάσταση. Να πάμε και στον έτερο Έλληνα προπονητή της Ευρωλίγκας, τον Γιώργο Μπαντζόκα. Κέρδισε 68-66 την Ουνικά Χαμάλαγα. Περίμενα να κερδίσει πιο άνετα. Περίμενα να κερδίσει πιο άνετα. Ο αδερφός ο Σβέντ πάλι. Αυτό το Σβέντ δεν μπορεί να τον πάρει ο Σάρας. Εντάξει, βιαστεί άλλωστε. Πιστεύω με Σβέντ 22 ήταν... πόντους, 4 assist, 3 rebound. Τραβάει κουπί μόνο στο Σβέντ. Ο Χάνεκατ 11 πόντους, 15 rebound. Βλέπεις διαφορά, δηλαδή βλέπεις από τον δεύτερο και από τον τρίτο, δηλαδή τι γίνεται. Είναι λίγο τέτοιος αντομισής, δεν είναι ο Σβέντ. Εντάξει, είναι μεγάλοι παίχτες αυτοί, ρε φίλε. Θα κάνουν και το κάτι παραπάνω. Τι να κάνουν. Ο Σπανούλης, ας πούμε, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, γιατί ο Ντεκολό δεν κάνει το κάτι παραπάνω. Αυτοί κάνουν το κάτι παραπάνω, αλλά ο Σπανούλης μοιράζει και τώρα κάνει και λίγο. Κοίταξε, ο Σπανούλης τώρα κάνει και λίγο συντήρηση. Εντάξει, είναι σε μια ηλικία που χρειάζεται και μια σχετική συντήρηση. Τι έχουμε αφήσει, έχουμε... η Ανατολού Εφές
Να το αναφέρουμε, κέρδισε 82-66 στη Βαλένθια και η Βασκονία 103-84 τον Ερυθρό Αστέρα. Να πω και τη βαθμολογία, θέλεις? Να πεις τη βαθμολογία, πω εγώ την επόμενη. Ωραία. Θα την αναφέρω με νίκες στη βαθμολογία. Ωραία. Η ΤΣΣΚΑ με 17 νίκες προηγείται. Ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ έχουν από 14 νίκες, μοιράζονται τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Γι' αυτό ήταν μεγάλη νίκη. Αυτή τη στιγμή με το 2-0 του Ολυμπιακού είναι, έχει προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Ρεάλ Παναθηναϊκός Ζαλγκύρης είναι με 13 νίκες. Μάχη. Κίμκι 7η με 12. Μακάμπι, που λες ότι δεν πάει καλά, ναι, 11, ναι, είναι στην οκτάδα αυτή τη στιγμή. Η Βασκονία με 10 στην ένατη θέση. Ουνικάχα, Μπάμπερ και Ερυθρός Αστέρας με 8. Νομίζω ότι δύσκολα θα χτυπήσουν αυτή την οκτάδα. Η Μπαρτσελώνα, η πρώην ομάδα του Σίτο Αλόνσο, η Βαλένθια και η Αρμάνι Μιλάνο με 7 νίκες είναι ουραγή της βαθμολογίας. Εγώ, μια εγώ νομίζω που βλέπω ότι η οκτάδα έτσι θα πάει. Εγώ βλέπω τη Βασκονία. Τη Βασκονία βλέπω να τις παίρνει θέση. Δεν την πιστεύω φέτος τη Μακάβη. Εντάξει, αλλά είναι στην οκτάδα αυτή τη στιγμή. Θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για την τετράδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ακόμα και η Κίμκι έχει μικρές ελπίδες για να μπει στην τετράδα. Έχει ελπίδες, όχι μικρές. Το παίρνω πίσω. Θα γίνει μάχη πώς θα γίνουν τα πλασαρίσματα. Με Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Ζαλγκύρης, Φενέρ, Ολυμπιακό να γίνεται μάχη πώς θα πλασαριστούν οι ομάδες. Εκεί εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για τις ελληνικές ομάδες, έτσι που μας ενδιαφέρει περισσότερο να πάρουν καλύτερες θέσεις και να τους δούμε στο Final Four του Βελιγραδίου. Αυτά για την Ευρωλίγα. Εγώ να πω ότι παρά την κρίνια, ο Ολυμπιακός δεύτερος. Λοιπόν, πάμε τώρα τα επόμενα. Λοιπόν, τα επόμενα. Μακάμπι Μπαρτσελώνα. Να ξεκουραστώ λίγο. Έτσι, να ξεκουραστείς. Μακάμπι Μπαρτσελώνα έχουμε. Παναθηναϊκός Μπασκονία. Βαλένθια Τσέσκα. Μάλαγα Εφές. Και Φενέρ Μπάμπερκ. Ερυθρός Αστέρας Αρμάνι. Από τα πιο αδιάφορα μάτς. Από τα πιο αδιάφορα μάτς αυτό. Ζαλγκύρης Χίμκι και Ρεάλ Ολυμπιακός. Είναι οι δύο ομάδες που δεν πιστεύω καθόλου. Ερυθρός Αστέρας και η Αρμάνι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, η Αρμάνι όμως απέλυσε το σίτο τελικά. Δεν θα το βλέπω αυτό το μάτς. Δηλαδή να με πιέζανε, δεν θα το βλέπω αυτό το μάτς. Δεν ξέρω. Αυτό θα το δει μόνο ο φίλος μας ο Μπουσβάρος που τα βλέπει όλα. Αυτά για την Ευρωλίγκα. Να πάμε στο Euro Cup. Πάμε στο Euro Cup, να μείνουμε στην Ούλη. Στο Euro Cup θα πούμε εντάχει τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαμε φοβερές μάχες. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική του Top 16. Θες να τα πω εντάχει? Θες να τα πεις? Α, τα έχεις. Πες τα, δεν είναι. Λοιπόν, Alba Gran Canaria 72-75, νίκη για την Gran Canaria. Darussafaka Galata 77-63. Zenit Lietuvos Ritas 113-100. Bayern Torino 107-81. Kuban Budućnost 77-66. Cedevita Trento 77-81. Limoges Reggio Emilia 80-71. Και Villeurbanne Unix 77-83. Εκτός έδρας νίκη ο Πρίστης. Λοιπόν, να πούμε ότι στο Epsilon Group, δηλαδή στο group που είναι Alba, Gran Canaria, Darussafaka, Galata, Darussafaka και Gran Canaria εξασφαλίσαν την πρόκριση ό,τι και να γίνει στο top 8. Στο F Group έχουμε εξασφαλισμένη την πρόκριση από την Bayern του Μονάχου. Και για την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται έχουμε Λιέτουβους Μπάγεν, το οποίο επί της ουσίας είναι αδιάφορο μάτς. Τωρίνο Ζενίτ. Στον πρώτο αγώνα η Ζενίτ κέρδισε 11 πόντους στην Τωρίνο. Η Τωρίνο για να περάσει χρειάζεται νίκη με 12 πόντους. Η Δάλος περνάει η Ζενίτ. Στο γκρουπ G έχουν περάσει Κουμπάν και Μποντγκόριτζα, γιατί η Μποντγκόριτζα έχει 2-0 το Τρέντο. Έτσι, άρα αυτές οι ομάδες είναι περασμένες. Έχουμε ήδη 5 σίγουρες ομάδες. Και στο group ITA έχουμε βαθμολογία Βιλερμπάν, Ρέτζιο Εμίλια και Καζάν με 3 νίκες. Το Καζάν υποδέχεται στην έδρα του τη Λιμόζ. Με απλή νίκη περνάει σίγουρα το Καζάν. Η Ρέτζιο Εμίλια υποδέχεται στην έδρα της τη Βιλερμπάν. Με απλή νίκη περνάει η Ρέτζιο Εμίλια. Όπως επίσης και η Βιλερμπάν με απλή νίκη επί της Ρέτζιο Εμίλια περνάει. Τώρα, για πρωτιά,
Τι άλλο μπορεί να συμβεί? Αν έχουμε νίκη της Ρέτζιο Εμίλια και ήττα του Καζάν, έχουμε Ρέτζιο Εμίλια και Καζάν στην επόμενη φάση. Αν έχουμε νίκη της Βιλερμπάν και ήττα του Καζάν, Ρέτζιο Εμίλια και Βιλερμπάν στην επόμενη φάση. Mm. Δηλαδή, επί της ουσίας, επειδή εδώ υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον, μια και προπονητής και το team εκεί του Καζάν είναι Ελληνόπουλα. Αν κερδίσει το Καζάν, αν κερδίσει το Καζάν τη Λιμό στην έδρα του, έχει τελειώσει την πρόκριση. Ναι. Ιδάλως, αν δεν. Βέβαια, αυτό θα το δούμε την Τρίτη, γιατί την Τρίτη παίζει Ρέτζιο Εμίλια Βιλερμπάν και την Τετάρτη παίζει η Ούνιξ του Καζάν, ναι, με τη Λιμό. Ήδη από την Τρίτη θα ξέρουμε, ναι, αν σε περίπτωση έχει κερδίσει, όπως προείπα, η Ρέτζιο Εμίλια την Βιλερμπάν, ναι, έχει τελειώσει και η πρόκριση για το Καζάν, έστω και με ήττα. Καλύτερο αυτό. Φαντάζεσαι να παίζει πρώτα η Ούνιξ, να χάνε και μετά να είχαμε αγκαλιές και φιλιά στο Ρέτζιο Εμίλια Βιλερμπάν. Εντάξει, εντάξει. Όχι, δεν γίνεται να έχεις αγκαλιές και φιλιά. Εκεί... Να είχαμε τέτοιο, ναι. Ναι. Να κέρδισε η Βιλερμπάν. Γιατί χάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Αυτά ήταν και για το EuroCup. Τα είπαμε, λοιπόν, ναι, ακριβώς ενημερώσαμε τον κόσμο να ξέρει πώς είναι τα ζευγάρια. Πάμε Champions League. Πάμε Champions League. Χάνε τη διάθεσή μου όποτε πάμε στο Champions League φέτος. Χάνε τη διάθεσή. Δηλαδή γιατί... δεν είναι... να πούμε μόνο τους δύο. Να πούμε μόνο τους δύο. Όχι ρε φίλε, θα πούμε και τον Άρη, γιατί. Λοιπόν... Εντάξει, το πάλεψε ο Άρης. Το πάλεψε και... Επειδή ήθελα να μείνω στο EuroCup λίγο, ναι, να σου, ναι, πω. Επειδή δεν έχει ελληνικό ενδιαφέρον και ξέρω ότι ο κόσμος, όταν δεν έχει ελληνικό ενδιαφέρον, τα παρακολουθεί λιγότερο. Είδα μια τρομερή ματσάρα την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Βιλερμπάν Ούνιξ του Καζάν, το οποίο βρέθηκε στην παράταση το παιχνίδι. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικό, 77-83. Ήτανε ματσάρα, πραγματική ματσάρα, έτσι. Όπως και είχαμε και ματσάρα στο Zenit Λιά του Βουζρίτσας, 113-100 είχαμε φουλ το επιθετικού μπάσκετ. Γιατί εκεί πέρα στο EuroCup τους ομίλους τους έχουν από το ε και μετά, δηλαδή βάλτε το αλφα. Αλφα, μπ, σε είναι η πρώτη φάση. Εντάξει, ας είναι και η δεύτερη φάση το ίδιο. Εντάξει, δηλαδή, τώρα κακό θα πάθουν. Έχουν αυτό το σκηνικό αυτοί εκεί πέρα, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από την νίκη του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είχαμε νίκη 90-70. Του ΠΑΟΚ επί της Νεπτούνας. Είχαμε νίκη της ΑΕΚ, νομίζω, ναι, 71-80, μέσα στην Ολύμπια της Λουμπλιάνας. Και είχαμε την ήττα του Άρη στο Αβελίνο. Σωστά. Πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το σκορ. Ναι. Η ήττα του Άρη στο Αβελίνο ξεκαθάρισε ότι ο Άρης δεν θα περάσει στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ παίζει τελικό τώρα, στη Βέντσπιλς τελικό. Mm-hmm. Το λέω με τα... Είναι την... την Τρίτη. Τρίτη στις 9.30 το βράδυ, Βέντσπιλς ΠΑΟΚ. Μόλις τελειώσει η ΑΕΚ. Όποιος κερδίσει πάει στην επόμενη φάση. Η ΑΕΚ παίζει με την Μπαϊρούτ, την Μπαϊρούτ μάλλον, ναι, την γερμανική. Να σου πω τι χρειάζεται ακριβώς η ΑΕΚ για να περάσει. Θέλει νίκη πάνω από 8 πόντους επί της γερμανικής ομάδος και αντίστοιχα νίκες της Εστουντιάντες και της Στρασβούργ που παίζουν αντίστοιχα με τη Βενέτσια και την Μπάμβιτ. Εάν έχουμε λοιπόν νίκες της Εστουντιάντες και της Στρασβούργ, η ΑΕΚ περνάει. Αν έχουμε νίκες της Βενέτσια και της Μπάμβιτ, η ΑΕΚ αποκλείεται. Αν έχουμε νίκη της Βενέτσια και νίκη της Στρασβούργ, η ΑΕΚ περνάει και χωρίς το συνοχτό. Εάν έχουμε νίκη της Εστουντιάντες και της Μπάμβιτ, τότε η ΑΕΚ μένει εκτός. Βέβαια η Μπάμβιτ είναι αδιάφορη, χάσει κερδίσει δεν παίζει τίποτα. Άρα θέλει οπωσδήποτε νίκη της Στρασβούργου μέσα στην Μπάμβιτ. Είναι δύσκολο αυτό, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Εντάξει, είναι... Για να δούμε την ομάδα της ΑΕΚ στην επόμενη φάση. Επίσης από πληροφορίες που έχω ξέρω ότι η ΑΕΚ, αν δεν περάσει στην επόμενη φάση, δεν θα ακολουθήσει στο μικρότερο πρωτάθλημα, το FIBA Cup, αυτό όπως λέγεται, το Champions Cup. Ναι. Περίμενες ότι ο ΠΑΟΚ, γιατί τώρα με τη Βέντσπιλς... Και την Τετάρτη έχουμε το αποχαιρετιστήριο μάτς 7 Φεβρουαρίου, να το πούμε, στις 7.30 ώρα, Άρης ο Στάνδη, στο Νιγκάλης Χολ. Θα είναι το αποχαιρετιστήριο μάτς του Άρη στην Ευρώπη για φέτος. Περίμενες ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι η ομάδα με τις περισσότερες ελπίδες για πρόκριση
Με βάση το ξεκίνημα των τριών ομάδων. Θυμάσαι τότε που είχε πάω μία νίκη μόνο. Κοίταξε να σου πω. Ναι. Είναι πολλές φορές παίζει συνάρτηση οι όμιλοι που είναι. Στον όμιλο του ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχαμε την ιταλική ομάδα αυτή, την ΚΑΠΟ, όπως λέγεται, ΚΑΠΟ Ροναλντίνα, η οποία ήταν μια απογοήτευση φέτος. Είχαμε την Καζιατέ που ξεκίνησε με προσδοκίες κλπ. Αλλά και αυτή απογοήτευσε. Και άρα ο ΠΑΟΚ είχε να ανταγωνιστεί ομάδες Νεπτούνας, Βένσπιτς, Σαλών, που είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ και μπορούσε να περάσει. Εντάξει, Μπεροστάρι Τενερίφη ήταν ένα άλλο επίπεδο. Η Λούντβιγκσμπουργκ επίσης είναι μια εξαιρετική ομάδα και είναι μπασκετική ομάδα. Και ήταν αρκετά... Συνεπής ήταν ο ΠΑΟΚ, έκανε τις νίκες που έπρεπε. Έκανε τις νίκες ο ΠΑΟΚ, ήταν συνεπής. Αν είχε κάνει μία νίκη ή δύο παραπάνω, ενδεχομένως να είχε περάσει κιόλας. Εκεί στο κακό ξεκίνημα. Από την άλλη πλευρά, στην όμιλο της ΑΕΚ, που βέβαια η ΑΕΚ με το υλικό που έχει, είπα και πάλι ότι θα έπρεπε να είναι πιο ανταγωνιστική, το είπα στην αρχή, είχε να αντιμετωπίσει την Μπάμβιτ και την Εστουντιάντες, που είναι καλές ομάδες. Και από εκεί και πέρα, Στρασβούργο, Βενέτσια κτλ. Και η γερμανική ομάδα αυτή, η Μπέιρουτ, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και καλή. Εγώ δεν τους περίμενα τόσο καλούς αυτούς. Η Βενέτσια με τη Στρασβούργ, που είναι επίσης καλές ομάδες, είναι καλά πρωταθλήματα, γαλλικό και ιταλικό. Η ΑΚ βέβαια, αν σου είπα και πάλι, αν ήταν λίγο πιο σοβαρή, δεν θα είχε πρόβλημα. Τώρα για τον όμιλο του Άρη, όλα ξεκινάνε συνάρτηση με το τι είναι ο Άρης. Όχι με το τι είναι οι ομάδες που αντιμετωπίζει. Γιατί όλες ήταν πολύ μέτρες οι ομάδες. Ο Άρης τερματίζει σχεδόν, όχι σχεδόν, τελευταίος από όσο δείχνουν τα πράγματα σε αυτόν τον όμιλο. Εγώ θα σου πω κάτι, ούτε η Αβελίνο μου άρεσε, ούτε η Βόνη μου άρεσε, ούτε η Σγέλλον Μεγκόρα φέτος μου άρεσε. Έτσι. Η Μπεσίκτας και η Νίμπουργκ είχαν μια ποιότητα διαφορετική. Ένας Άρης ο οποίος δεν θα είχε τα προβλήματα που έχει και θα ήταν κανονικός, θα ήταν δεύτερος. Σίγουρα θα ήταν. Δεν θα ήταν δεύτερος ο Άρης. Ο περσινός Άρης σίγουρα. Ο προπέρσινος μπορεί να ήταν και πρώτος. Να τα λέμε. Γιατί έδειξε ότι την Μπεσίκτας την πάλεψε στο Νικάλης Χολ. Λοιπόν, αυτά και από το Basketball Champions League. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Θα κερδίσει δηλαδή. Είναι πολύ στα μέτρα του Event Spills. Και έχει δείξει ότι πάλεψε και τα άλλα μάτς και τα δύσκολα μάτς θεωρητικά έχει πάλεψε ο ΠΑΟΚ. Θέλουμε τις ελληνικές ομάδες να προχωράνε, όπως το είπα και για την Ευρωλίγκα, όσο μπορούν περισσότερο. Όπως επίσης να σταθώ εδώ και να πω, να στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο Διονύση, τώρα είδα το μήνυμά του. Να είναι καλά και τον ευχαριστώ για το καλό του μήνυμα. Να πω ότι εμείς θέλουμε τις ελληνικές ομάδες και μάλιστα θέλουμε και εκπρόσωπο στο EuroCup. Δεν έχουμε εκπρόσωπο εκεί. Πρέπει κάτι να γίνει από το χρόνο να έχουμε και εκπρόσωπο στο EuroCup. Αυτές οι ομάδες, όπως είναι ο Προμηθέας, όπως είναι το Λαύριο, ομάδες που έχουν διάθεση και τα λοιπά και το ένα το άλλο, να πάνε στην Ευρώπη, να έχουμε εκπροσώπους στην Ευρώπη. Μπορεί σήμερα η Ελλάδα να έχει 8 ομάδες στην Ευρώπη. Καλύτερα, εγώ λέω Προμηθέας και το Λαύριο να πάνε πρώτα Champions League, που είναι λίγο πιο βατό. Δεν είναι λίγο σαν μεταβατικό στάδιο. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, εννοείται. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πάνε. Ας πάει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup. Εντάξει, χωρίς να τις καταδικάζουμε ότι είναι μεγάλο, πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Πάντως θέλω να έχουμε τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό πράγμα αυτό για μας. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό. Τελειώσαμε. Θέλεις να κάνουμε το διάλειμμα το τελευταίο και να επιστρέψουμε με Α2, Β, Γ. Α2, Β, Γ εθνική και τα τελικά αποτελέσματα της Α κατηγορίας. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος. Για αυτό που θα πω τώρα, η ενημέρωσή μου είναι λίγο ελλιπής. Υπάρχει ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με την οποία δηλώνει ότι θα αποχωρήσει από την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που ισχύσει η ποινή την οποία το έχουν επιβάλει για τις αναρτήσεις του στο Instagram
με κάποιους Τούρκους φιλάθλους και τα λοιπά η Ευρωλίγκα. Είναι αρκετά καυστική ανακοίνωση και μάλιστα δηλώνει ότι θα κάνει δημοψήφισμα μεταξύ των οπαδών του Παναθηναϊκού και αν θελήσουν οι οπαδοί να μείνει η ομάδα στην Ευρωλίγκα, αυτός θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Τα βλέπω τα πράγματα λίγο περίεργα εκεί, δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς, δεν έχω και εγώ ενημέρωση, τώρα τη διάβασα την ανακοίνωση. Σίγουρα στην επόμενη εκπομπή μας θα είμαστε πιο... Θα έχουμε ένα ρεπορτάζ. Πάντως υπάρχει ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με την οποία λέει ότι αν ισχύσει η ποινή του που του επέβαλε η Ευρωλίγκα, θα αποχωρήσει από την Ευρωλίγκα ή εν πάση περιπτώσει θα θέσει σε δημοψήφισμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού την συμμετοχή ή μη του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, η οποία που αν τελικά ψηφιστεί να μείνει στην Ευρωλίγκα από τους φιλάθλους, αυτός θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Άρα έτσι κι αλλιώς χαμένος ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ό,τι και να βγει. Να πάμε στην Α2. Να πω εντάχει τα αποτελέσματα και να... Έχω κάνει ένα τέτοιο θέση. Ναι, όποτε θες με διακόπτεις για κάθε μάτς. Ένα-ένα τα μάτς και τα σου λέω. Λοιπόν, τώρα. Περιστέρι ΑΕΛ 116-76. 116-76, τρένο το Περιστέρι στην Α2, 16-16. Κλάρκ τι έκανε. Είχε έναν εξαιρετικό Κλάρκ με 32 πόντους. Και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Αγγέλου με 9 πόντους και 3 τρίποντα ήταν καθοριστικός στο μεγάλο θρίαμβο του Περιστερίου επί της ΑΕΛ. Καρδίτσα Χολαργός 58-67, νίκη του Χολαργού. Είχαμε δύο μεγάλα διπλά, το διπλό του Ηρακλή μέσα στην Αγιά, 59-69, γιατί αυτά τα λέω συνάρτηση, γιατί αυτοί οι δύο είναι μαζί, και το διπλό του στην Καρδίτσα του Χολαργού με 58-67. Αθανασούλας με 10, Γκαγκαλούδης 9, Χαριτόπουλος 11 ξεχώρισαν από τον Ηρακλή. Δεμερτζής 9, Μιλόγεβιτς 13 από την Αγιά. Απ' την άλλη πλευρά ο Χολαργός με το διπλό στην Καρδίτσα είχε Μπέλ με 15, Τσάμι με 10. Ο Απόλλωνας στην Πάτρα κέρδισε την Δόξα Λευκάδας 72-56. Νικηφόρο ξεκίνημα είχαμε για τον Νίκο Οικονόμου που διαδέχτηκε τον Παπαδόπουλο εκεί προπονητής με 72-56. Θα την αλλάξει την ομάδα Οικονόμου τώρα, να ξέρεις, είναι καλός προπονητής. Αμήντας ψυχικό, θέλω να... Χίλαρης 14, Σάκερ 17, Μαστρογιαννόπουλος 11, να αναφέρουμε και κάποια, κάποιους σκόρερ. Αμήντας ψυχικό 82-65. Η ομάδα της καρδιάς μου έχασε. Φίλος μου ο Ρεμεντέλας έχασε εκεί στον Αμήντα. Έχει συμπάθειες στις ομάδες. Έχω συμπάθεια, είναι εξαιρετικό παιδί ο Ρεμεντέλας, δεν είναι, γι' αυτό έχω. Καστοριά Εθνικός 74-87. Πήρε μπρος η ομάδα με του Σημειονίδη Εθνικός, πήρε μπρος. Μεγάλο διπλό. Παπάγου Δούκας 85-75. Είχαμε, για να μείνω λίγο στο παιχνίδι εκεί, ο Τσούτσος με 27 του Εθνικού και ο Μάρτζος με 18 του Εθνικού ήταν οι διακριθέντες. Παπάγος Δούκας 85-75. Νομίζω εύκολα κέρδισε ο Παπάγος. Και νίκη για τον Μαρούση στην έδρα του Αρκαδικού. Αυτή ήταν άσχημη ήταν για τον Αρκαδικό. Ναι. Δεν την περιμένει την ταινίδα. Το Μαρούση φέτος δεν μας έχει δείξει ότι είναι τόσο επίβουβο. Ειδικά στην έδρα του Αρκαδικού. Δεν έχει συμπάθεια στο Μαρούση. Εγώ γι' αυτό το λέω, γιατί δεν το περιμένω, ούτε εγώ το περίμενα αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Αρκαδικός την προηγούμενη εβδομάδα πήγε το μάτι στον Πόντο με τον Ηρακλή. Παράταση κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Να πούμε εντάχει και τη βαθμολογία. Λοιπόν, πρώτο το Περιστέρι με 32. Δεύτερο ο Ηρακλής με 29 μαζί με τον Χολαργό. Απόλλων Πάτρας 26 μαζί με Αμίντα. Δόξα Λευκάδα στην έκτη θέση με 25. Ερμής Αγιάς 24, Ψυχικό 24, Μαρούση 23, γι' αυτό λέω το Μαρούση δηλαδή, Εθνικός 23, Παπάγου 22, Καρδίτσα 20, Αρκαδικός 19, Δούκας 19 και Λάρισα 18. Έχεις επόμενη αγωνιστική, να πω και τα έχει την επόμενη. Να την πεις και την λοιπόν, ΑΕΛ Αρκαδικός 17η αγωνιστική, πάει για το 17-17 το Περιστέρι. Μαρούση Ερμής Αγιάς. Περιστέρι Αρκαδικός είναι. Όχι, όχι, λέω για το 17η, Ψυχικό Περιστέρι είναι. Ψυχικό Περιστέρι. Ναι, ναι. Εδώ θα γίνει η πρώτη ήττα του Περιστερίου. Αμα. Δώσε στον κόσμο να. Όχι, δεν είναι τίποτα. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, Ηρακλής Καρδίτσα, Χολαργός Παπάγου, Δούκας Απόλλων Πατρών, Δόξα Λευκάδας Καστοριά και Εθνικός Αμίντας. Ωραία. Αυτά για την Α2. Πάμε
Γοργά-γοργά στη Β' Εθνική, ζητώντας συγγνώμη από τα παλικάρια της Β' Εθνική που πάλι σήμερα λόγω και των συνεντεύξεων δεν είχαμε τον χρόνο να την πούμε αναλυτικά. Θα τα πούμε αναλυτικά κάποια στιγμή για αυτά. Λοιπόν, Βόρειος Όμιλος. Πευκοχώρη Τρικούπης 62-56. Εδώ έχουμε το Πευκοχώρη με τον Ευρυπίδη, τον Μελετιάδη προπονητή. Έχει κάνει ένα μπαμ μεγάλο, κερδίζει τον Τρικούπη και βάζει φωτιά στην κατηγορία. Γιατί τώρα έχουμε Καβάλα 27, Ίκαρη 27, Τρικούπης 27, Πευκοχώρη 25, Ανατόλια 25. Δηλαδή θα γίνει μάχη για την άνοδο εδώ πέρα τώρα. Κατάλαβες, αυτή η νίκη που έκανε ο φίλος μας εκεί, ο Ευρυπίδης Μελετιάδης, δίνει άλλον αέρα στην κατηγορία τώρα. Λοιπόν, Ελλήμια Χαλκιδών 69-65, Τιτάνες Παλαμάς Στρατώνη 70-80, μεγάλο διπλό του φίλου μου του Χατζούλη μέσα στον Παλαμά. Καβάλα Φάρσαλα 84-68, Ασπίδα Ξάνθης Ίκαρη Σερών 58-65, μεγάλο διπλό του Σερών μέσα στην Ξάνθη. Αγρίνιο Ερμής Λαγκαδά 76-67, αυτό δεν το περίμενα το αποτέλεσμα. Και Ανατόλια των φανατικών ακροατών μου, μαχητές Πεύκων, τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 80-77. Να σταθώ και να πω με τον Καραποστόλου να σημειώνει 34 πόντους, το Γαλανίδη να σημειώνει 22 και τον Κωνσταντίνο Βεργίδη να σημειώνει 6 πόντους. Να πάμε στη βαθμολογία, την είπα ήδη. Καβάλα Ίκαρη Χαρίλα Τρικούπης με 27 και Πευκοχώρη Ανατόλια πιστεύω θα διεκδικήσουν την άνοδο. Και από εκεί και πέρα θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη κάτω μεταξύ Ασπίδας, Γέφυρας, Χαλκιδόνας, Ελλήμιας και Τιτάνες Παλαμά. Να θεωρήσω ότι και οι μαχητές έχουν μπει σε περιπέτειες με το Αγρίνιο, αλλά δεν νομίζω ότι στο τέλος θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Να πάμε και στον Νότιο Όμιλο. Έχουμε μεγάλο διπλό του Ιπποκράτη 81-94 της ΚΟ μέσα στην Ελευσίνα. Με τον Κουμπούρα να σημειώνει 18 πόντους, τον Ωνάσογλου 16 και τον Τζακαλέρη 15 πόντους. Ιωνικός Νικαίας 101-72. Ο Ιωνικός Νικαίας έχει πατήσει για τα καλά τον Γκάζι, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Διαγόρας Ηράκλειο 86-73, Εφαός Μάνδρα 76-68, Τρίτονας ΚΑΟΚ Κορίνθου 76-69. Στη βαθμολογία έχουμε τον Ιωνικό να ξεφεύγει στη βαθμολογία με 31 βαθμούς και έχουμε 27 το Διαγόρα, 27 τον Ιπποκρατικό, Τρίτονας 26 και Ερυθρέα 26 θα δώσουν μάχη για την δεύτερη θέση. Αυτά και για την Β' Εθνική. Θα λέμε πολύ γρήγορα. Έχεις ακόμα, έχεις. Να πούμε και τη Γ' Εθνική. Θα πούμε τους δύο ομίλους που λέμε κάθε φορά του Βορρά, έτσι που απευθυνόμαστε εδώ. Είχαμε Πρέβεζα Πρωτέας Γρεβενών 51-67, Φέακας Κέρκυρας Ιωνικός 70-60. Αυτά τα τσακαλάκια του Ιωνικού συνέχεια παλεύουν τα παιχνίδια και το πήγαιναν και πολύ κοντά εκεί, όπως το παρακολουθούσα σε ένα live. Φίλιππος Βέρεια Ζέφυρος 77-60, Νίκη Βόλου ΑΟΚ Βέρειας 64-62, Ίκαρη Πτολεμαΐδα 71-64, Πολύ Καστρο Αχζίο Ανίνων 73-49. Αυτό ήταν, το θεωρώ αποτέλεσμα, πολύ μεγάλη έκπληξη, το 73-49 που χάσανε τα Γιάννανα μέσα στο Πολύκαστρο. Δεν το περίμενα. Η Βέρεια είναι μπροστά με 26, ο Φίλιππος Βέρειας, του Δημήτρη Γκύμα, του φίλου μου. Ακολουθεί ο Φέακας Κέρκυρας με 25 του Παναγιώτη Κοντογιάννη. Και στη συνέχεια είναι η Νίκη Βόλου και ο Πρωτέας με 23, Πρωτέας Γρεβενών Αξί με 22. Στο μπάτο της βαθμολογίας πιστεύω ότι Πολύκαστρο, Ζέφυρος, Νικόπολη, Πρέβεζα δηλαδή, Ίκαρη Τρικάλων, Βέρεια, Ιωνικός Πτολεμαΐδα, Αγρίνιο θα παλέψουν
για τη σωτηρία. Αυτά για την Γάμα Εθνική. Αυτά για την Γάμα Εθνική. Θα μας πας και... Να πούμε λίγο, να δούμε λίγο... Βάω 10 και... ναι, να δούμε λίγο και την τοπική κατηγορία της Θεσσαλονίκης που είχαμε σήμερα το βράδυ τα παιχνίδια. Αν τα έχουμε live σε ένα λεπτό να πούμε τα αποτελέσματα. Νομίζω κάθε φορά τα λέμε, δεν χάνουμε παιχνίδι. Τι να έκανε ο Βάο άραγε? Πάλι κέρδισε. Μεγάλο διπλό του Βάο στο Δασό. Η ομάδα σου κέρδισε 67-70. Μεγάλη νίκη. Η Νεάπολη, Πίκαπα Νεάπολης, Μέγας Αλέξανδρος 65-72. Τούμπα Πηλαία 74-67. Μηχανιώνα Μακάμπι 82-76. 10 Βασιλικά 68-50. Γαλαξίας Κεραυνός Αγίου Παύλου 67-65. Μεγάλη νίκη του Γαλαξία. Και Αριστοτέλης Επαναμής Κεραυνός Ωραιοκάστρου 59-57. Η 10 είναι με 30 βαθμούς μπροστά, 29 ο Βάο, 27 ο Κεραυνός, 27 η Τούμπα, 26 η Μακάμπι, Μέγας Αλέξανδρος και πάει λέγοντας... Χέρι-χέρι θα ανέβουν εσύ και σκεύος μας. Νομίζω ότι θα ανέβουν και οι δύο. Αυτό είναι. Χέρι-χέρι που λέει και το τραγούδι. Μην πεις είναι. Αυτά είχαμε να πούμε. Ναι. Να... Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Ένα χρόνο εκτός γηπέδων τον κάναμε τον Γιαννακόπουλο, έτσι, γι' αυτό αντέδρασε. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι για το καλό του Παναθηναϊκού δεν θα έπρεπε να γίνει φέτος αυτό. Γιατί αν γίνει από φέτος... Ο Γιαννακόπουλος είναι τρελοκομείο, όπως αυτό... λέμε, αλλά να σου πω κάτι, εδώ τώρα μπήκε η Ευρωλίγκα σε ένα παιχνίδι, ενώ δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο Γιαννακόπουλος με την ομάδα της Φενέρ και με όλο το staff εκεί και τα λοιπά και με τον κόσμο. Επειδή κάποιοι στο Instagram μου κάνανε, τώρα πήγαν τον τιμούρι σε Ευρωλίγκα. Εντάξει, εγώ επειδή τα είδα τα σχολεία, είναι μπλέκεται πολύ ο... Και... Εντάξει, ναι. Τι, δηλαδή. Είναι αντιδράσεις που δεν περιμένεις από πρόεδρο ομάδας. Και ισχυρό πρόεδρο και ομάδας κιόλας. Τα είχα δει τα σχόλια, θα στα δείξω μετά τα σχόλια που έκανε με ένα φίλαθλο της Φενέρ εκεί. Πάντως θα χαλάσει την τέτοια, την νοοτροπία και τη σταθερότητα που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος στην Ευρωλίγκα. Και έχει ελπίδες φέτος ο Παναθηναϊκός για διάκριση. Γιατί τώρα αυτό ταράζει τα νερά. Σωστό. Δεν ξέρω τι, η απόφαση θα είναι για φέτος ή για του χρόνου η αποχώρηση. Δεν το ξέρω αποχώρηση. Αυτό τώρα, δεν έχω διαβάσει αναλυτικά. Πιστεύω ούτε για να το πω. Την έδωσα απλώς στον αέρα για ενημέρωση του κόσμου. Δεν την έχω διαβάσει. Θα τη διαβάσουμε αναλυτικά τώρα ναι. Όταν θα πάμε σπίτι μας. Πάντως βλέπουμε ότι όποια και να είναι η απόφαση του κόσμου θα είναι αρνητική. Δηλαδή ή θα αποχωρήσει ο Παναθηναϊκός ή θα αποχωρήσει ο κ. Γιαννακόπουλος. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Αυτά αλλάζουν κάθε μέρα. Θα... Τι άλλο έχουμε να πούμε? Έχουμε να πούμε ότι ακολουθεί ελληνική μουσική με μουσική εκδρομή, η οποία μόλις μπαίνει στο στούντιο. Έχουμε μπαίνει φουριόζα στο στούντιο η μουσική εκδρομή, λοιπόν. Ωραία. Μέχρι και καλησπέρα, τις 2. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μουσική εκδρομή, θα πάμε με λεωφορείο ή θα πάμε με τα πόδια? Πώς γίνεται? Με ωραία ελληνικά τραγούδια. Μπράβο. Μπραβίσιμο. Μπραβίσιμο. Πολύ καλή παρέα, λοιπόν. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στην www.eolas.org για καλή ελληνική μουσική. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε και τους δύο προπονητές που ήταν μαζί μας στην έναρξη της εκπομπής για άλλη μια φορά. Τον Χρήστο Σερέλη και τον Μάκη Γιατρά. Το Μάκη Γιατρά και τον Χρήστο Σερέλη που ήταν έτσι πάρα πολύ ωραία συνέντευξη έτσι, που ακούσαμε. Και είπαν αυτά που θέλαμε και περιμέναμε να ακούσουμε. Μπράβο. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε μπάσκετ. Να πούμε καλό βράδυ στον Αντώνη τον Λαδοφάναρο που μας στέλνει και μήνυμα τώρα μόλις. Την άλλη εβδομάδα έχουμε όμως εκπομπή. Την άλλη Δευτέρα θα έχουμε κανονικά εκπομπή. Γιατί να μην δεν είναι καθαρά Δευτέρα, δεν είναι εγώ. Δεν νομίζω. Τώρα τη Κνοπέμπτη δεν είναι. Την μεθεπόμενη. Και καθαρά μεθεπόμενη Δευτέρα. Θα έρθεις. Θα έρθουμε γιατί το μπάσκετ δεν σταματάει με ποτέ. Με λαγάνα και χαλβάδα. Χαλβαδάκι, λαγάνα το βράδυ και θα περάσουμε υπέροχα. Λοιπόν, να πούμε το καλό βράδυ μας στους φίλους μας. Θα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα και να πούμε καλή εβδομάδα, καλή μπασκετική εβδομάδα σε όλους. Επιτυχίες στις ομάδες μας, ειδικά στην Ευρώπη. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟ. Καλή επιτυχία στους Έλληνες προπονητές που αγωνίζονται στο εξωτερικό και μας διαφημίζουν. Και. Τα λέμε καλό βράδυ. Αυτό. Υγεία να έχουμε, τίποτα άλλο. Καλό βράδυ.
Ήταν η εκπομπή Basketball Night Show με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο και τον Σπάι. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.